Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στη Μακεδονία μας, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, καλησπέρα φυσικά και στο ακροατήριο του Αθλητικού Λίμπερο 107,4. Στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα, λόγω εργασίας, ο Τάσος δεν θα μπορεί να είναι μαζί μας. Αύριο είναι και τα παιχνίδια, οπότε καλή Πέμπτη. Ξανά πρώτα Θεός βέβαια, εγώ με τον Τάσο εδώ, Πέμπτη και Παρασκευή. Βέβαια, όπως 100 φορές έχουμε πει, η επανάληψη είναι μύτη μαθήσεως. Ναι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και άλλα πραγματάκια και έξω, έτσι. Να μην μείνουν παραπονεμένα, μην μείνουν παραπονεμένα. Λοιπόν, είναι ο Στέλιος Παπαντώνης. Καλά, είμαι Παπαντώνης. Ξαναβάφτισα. Μπα και αρχίζω κι εγώ. Δεν με ξαναβάφτισα. Δεν σε ξαναβάφτισα το επίθετο. Το όνομα σε ξαναβάφτισα. Το επίθετο, εντάξει, είναι Παπαντώνιο. Λοιπόν, καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά εδώ. Βοηθά εδώ και την εκπομπή. Να σε καλά και εμένα και τον Τάσο φυσικά. Όταν υπάρχει πρόβλημα τέτοιο. Πριν μπούμε έτσι στα διαδικαστικά σου τρόπους επικοινωνίας. Να πω να ευχαριστήσω λίγο εδώ τον και του φίλο και του Τάσου του Τρέγια, έτσι, και δικό μου φίλο, το μαγαζί απέναντι από τη στάση Κολόβου, το First Coffee, το οποίο μας έδωσε εδώ για όλο το ραδιόφωνο πραγματάκια φαγόσιμα, έτσι, λιχουδιές να τις μοιράσουμε. Τον ευχαριστούμε και τον Λευτέρη και τον Χριστό, τους δύο φίλους μας, και του Τάσου επαναλαμβάνω και δικού μου, αλλά και του ραδιοφώνου μου, διότι και στο μαγαζί τους παίζει Λίμπερο 24 ώρες 24 ώρες, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν είναι. Τι πήρες εσύ εκεί πέρα? Πήρες τίποτα, δεν πήρες. Ζαμπονοτυρόπιτα, τι πήρες? Μετά θα πάρω, μετά. Μετά. Οκ, okay, έγινε. Να μην σε στο φεύγα, ό,τι πρέπει είναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πραγματικά τα φιλαράκια μας και το Λευτέρη και το Χρήστο. Επαναλαμβάνω, απέναντι από Στάση Κολόβου, το First Coffee. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα να πούμε ότι το Λίμπερο, τον Αθλητικό Λίμπερο 107,4, εκτός φυσικά από την συχνότητα, μπορείτε να ακούτε για Χαλκιδική, μια που είμαστε καλοκαίρι, έτσι. Και λίγο πολύ, πολλοί κόσμος και λόγω της άδειάς του και περισσότερο και του Σαββατοκύριακου μετακομίζει στη Χαλκιδική. Να πούμε ότι ακουγόμαστε και στη Χαλκιδική στους 107,4, αλλά δεύτερο, τρίτο πόδι, στριμονικό κόλπο, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, κάλυψη γίνεται μέσω Space, επαναλαμβάνω, Space 92,2. Και φυσικά στην Δράμα κάλυψη μέσω Radio Sound 93 και 8. Τρόποι επικοινωνίας 23, 10, 287 και 38 όταν ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 9.30 ή 10 παρά κάπου εκεί. Και φυσικά το δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με το SMS σας, με τα SMS σας εδώ στο σταθμό. FM κενό, την άποψή σας, το σχόλιο σας το στέλνετε στο 54222, επαναλαμβάνω, όχι 54546 που ήταν παλιό, 54222. 62 λεπτά, 50 λεπτά είναι το μήνυμα και ο ΦΠΑ, 62 λεπτά μόνο το SMS σας, εδώ επαναλαμβάνω, πάντοτε στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο με τα θεματάκια μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν, Στέλιο, μία γρήγορη άποψη θέλω, πολύ γρήγορη, άμα θες, και για τους δύο ημιτελικούς, φυσικά και για το ΠΑΟ Κάρης, μια που από την τελευταία φορά που πριν 10 μέρες που ήρθες, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαν γίνει τα παιχνίδια αυτά. Είχαμε τους δύο ημιτελικούς σημαντικούς, και του Άρη και του ΠΑΟΚ, και είχαμε φυσικά και το μάτς του Κυριακή. Μεταξύ, άμα θέλεις να κάνεις έτσι μία με πινελιές και για τα τρία αυτά μάτς, σ' ακούμε. Εντάξει, άμα το πάρουμε με χρονική σειρά και ξεκινήσουμε με τον ημιτελικό του Άρη με την ΑΕΚ. Το είδες, έτσι. Το είδα. Το είδες. Από το 1-0 και μετά, που είχε προηγηθεί ο Άρης. Mm-hmm. Ουσιαστικά, ρε παιδί μου, αυτό που συνοπτικά, ας πούμε, αυτό που θα έλεγα για την ομάδα του Άρης είναι ότι ήταν αυτοκτονία αυτό το πράγμα. Έτσι, ο τρόπος που αποκλείστηκε ο Άρης από την ΑΕΚ ήταν δηλαδή, πολύ άσχημος. Χωρίς πλάκα, δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή, αν έλεγα τον Τρέγια, γράψε, ρε παιδί μου, το σενάριο, πώς θέλεις να αποκλειστεί ο Άρης, πιστεύω θα έγραφε αυτό, έτσι. Αυτό θα έγραφε. Ναι, υπήρχε πολλές πιθανότητες να το γράψει. Ένα από τα χειρότερα σενάρια ήταν αυτό. Ναι. Αυτό δεν νομίζω να υπήρχε. Πιο χειρότερο από αυτό, τι να πω. Το πιο χειρότερο θα ήταν να τους παίζαμε και μονότερμα, να είχαμε δοκάρια ευκαιρίες, να ήταν 1-0 ή 2-0 και να μας βάζανε ένα γκολ με μία φάση. Αυτό θα ήταν ακόμη χειρότερο, βέβαια. Εντάξει, γιατί η ΑΕΚ ήταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, καλύτερη ήταν, αλλά η εξέλιξη του αγώνα έτσι όπως ήρθε. Πόσες πιθανότητες έχει να γίνει αυτό, κάτι τέτοιο. Αυτό ακριβώς. Ωραία, για τον ΠΑΟΚ πες μας, για την ομάδα σου. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο εμένα μου άρεσε, έτσι όπως παρουσιάστηκε ο Γιώργος Καρεσκάκης.
Από εκεί και πέρα όμως, δεν θα σταθώ στο πώς εμφανίστηκε περισσότερο και, και σε όλα αυτά. Θα σταθώ ότι σε όλα αυτά τα οποία έγινε, εντάξει, okay, ο Φερέιρα έκανε κάποιες λάθος αλλαγές, αλλά από εκεί και πέρα ο Πορτογάλος δεν είχε και επιλογές. Δηλαδή, επιλογές εννοώντας. Στον πάγκο, νοείς, ναι, δεν είχε. Άμα κοιτούσε τον πάγκο, δεν είχε επιλογές, δηλαδή, οι καλύτερες. Δηλαδή, έτσι όπως ήταν ο ΠΑΟΚ πέρσι, ας πούμε, που είχε επιλογές σε όλες τις θέσεις, φέτος δεν έχει. Και ουσιαστικά θεωρώ πως. Okay, αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή. Θα ερχόταν και αυτό. Θα ερχόταν μια χρονιά που θα έχανες όλους τους στόχους, όπως έγινε φέτος. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση της όλης κατάστασης και όχι το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Γιατί μετά τον Ολυμπιακό την έπεσαν στο Φερέιρα. Κατά τη γνώμη μου, ο Φερέιρα πρέπει να μείνει τουλάχιστον. Ως το... Α, είσαι υπέρ παραμονής. Ως το τέλος της σεζόν. Α, καλά, αυτό δεν. Καλά. Όχι, μερικοί τον έλεγαν να το διώξουμε μετά τον Ολυμπιακό. Όχι, ειδικότερα, εντάξει, αυτό... άμα γινόταν η στραβή στο Χαριλάο, όχι μόνο θα έλεγαν, θα πήγαιναν και στην Τούμπα να τον, ναι, να τον στείλουν. Λες δηλαδή, άρα λες ότι αυτό που είπα εγώ, χαρτολογώντας χθες τον Τάσο, ότι έχει κάνει και ένα καλό ήττα του Άρη, ότι για μένα εγώ, ας πούμε, ναι, ότι μένει σταθερός ο Άμπελ, καλά τον είπα. Άμπελ Φερέιρα. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση και να είχα να τον διώξω για 5 αγωνιστές και ποιος θα έρθει δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχε μεγάλη τάση. Άμα και ποιος θα έρχονταν για 5 αγωνιστικές να κουτσάρει για ένα μήνα. Ο Μιχαλίτσος του ΠΑΟ. Ο Μιχαλίτσος του ΠΑΟ. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Αλήθεια. Αλήθεια είναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Ένα δίκιο το έχεις. Ναι. Και εκτός από αυτό νομίζω ότι. Ένα δίκιο το έχεις. Σωστά. Κάποιος περισσιακός, έτσι, κάποιος εύκαιρος γρήγορος. Ναι. Εκτός από αυτό, νομίζω ότι και μετά τις δηλώσεις που έκανε στην κρατική τηλεόραση ο Παύλο Γκαρσία, που λέει ότι είμαι έτοιμος να. Είπε τέτοιο. Είπε, βγάλαμε και τον τίτλο. Είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας μου, αλλά δεν θα αποφασίσω εγώ το τι θα γίνει, άλλοι θα αποφασίσουν. Σαν να λέει ότι είμαι εδώ και όταν με χρειαστείτε, εδώ με αναλάβω. Δεν είπε ψέματα, δεν αποφασίζει αυτό, άλλο αποφασίζει. Ναι, λοιπόν. Okay, οπότε εγώ λέω ότι κρατά το Φερέιρα και τώρα που πιάσει με το Φερέιρα, εγώ θα πω το εξή, ότι και του χρόνου να τον κρατήσει, εγώ θα το δικαιολογήσω. Γιατί ο άνθρωπος ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, δεν έκανε αυτό τον σχεδιασμό της ομάδας, δεν έκανε μεταγραφές και όλοι οι παίκτες οι οποίοι. Τους βρήκε. Και όσοι ήρθαν δεν τους έφερε αυτός. Τους έφερε ή ο Γιώργος Σαββίδης ή ο τεχνικός διευθυντής. Άρα λες, ανεξάρτητα, εμείς παίρνουμε το καλό σενάριο ότι ο ΠΑΟΚ βγαίνει δεύτερος, έτσι, που είναι και το πιο πιθανό να πούμε. Και τρίτος να βγει με υπέρ της παραμονής. Άρα, ναι, αυτό θα σου πρόλαβε κιόλα ότι εσύ είσαι υπέρ. Ναι. Θεωρώ. Ότι από αυτά που είσαι μειοψηφία. Ναι, το ξέρω. Θεωρώ και αυτά που ακούω και από τον Τάσο και γενικά από τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ που βγαίνουν εδώ όταν ανοίγουμε τις γραμμές, θεωρώ ότι είσαι μειοψηφία. Δηλαδή είσαι 10%. Το ξέρω. Κάπου εκεί. Μπορεί να σου είπα και πολύ. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λάθο, έτσι. Όχι, εγώ το βλέπω ότι αυτό ο άνθρωπο ήρθε σε μια ομάδα που δεν την έχτισε αυτό, που δεν την έφτιαξε αυτό. Που δεν είχε. Δηλαδή το καλοκαίρι. Το χειμώνα είπε δεν θέλω. Επειδή θυμάμαι και. Δεν θυμάμαι μόνο του Άρη, θυμάμαι και του ΠΑΟΚ. Το χειμώνα, θυμάμαι καλά, είπε δεν θέλω μεταγραφές. Έχω πλήρες ρόστερ. Έκανε δύο δηλώσεις. Ναι, στη εγώ μία, αυτή θυμάμαι. Στη μία έλεγε ότι θέλω μεταγραφές και πέταξε τη σπόντα. Η πυθία είναι. Τι δύο δηλώσεις έκανε. Τη μία φάσκη και τη φάσκη. Εγώ αυτή θυμάμαι που είπε έχω πλήρες ρόστερ και δεν θέλω καμία να μην. Μετά από λίγο καιρό ήρθε αυτό. Εγώ αυτή θυμάμαι. Τώρα μπορεί να. Εντάξει, λογικά εσύ είσαι στα του ΠΑΟΚ, δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό θυμάμαι, να σου πω από τα δύο. Θυμάμαι αυτό. Τώρα εντάξει, αυτά είναι και δικά σας, να πω την αλήθεια. Μπλέκω σε ξένα χωράφια, αλλά εντάξει, είπαμε, λέμε την άποψή μας. Λοιπόν, για το Σάββατο πες μας το μάτς, πώς το είδες το Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι ήταν ένα αδιάφορο παιχνίδι. Δηλαδή για μένα ουσιαστικά η χρονιά. Δεν με απασχολεί δηλαδή. Άμα κέρδισε ή αν έχανε στο Χαριλάο, δεν με απασχολεί. Δεν σε απασχολεί η δεύτερη θέση, δηλαδή. Όχι, γιατί ξέρω ότι. Σε δικό μου είσαι η Εκντρούλινγκ, λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Ναι, γιατί είτε βγω δεύτερο είτε βγω τρίτο, δηλαδή άντε και να πάει προκριματικά τη Champions League. Και δεν έχει καλή βαθμολογία ο ίδιο ο ΠΑΟΚ και η χώρα δεν έχει καλή βαθμολογία, οπότε θα παίξει με μαγαθύριο. Άρα που οδηγούμαστε γύρω από Αλίκ. Άρα... Ναι, αλλά ίσω να είναι και μία από τι τελευταίε ευκαιρίε, γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τώρα αυτά βέβαια είναι λίγο οι πληροφορίε, ναι, είναι λίγο. Αντικρουόμενες, δεν ξέρω. Μια μας λένε για UEFA Β, μια μας λένε εντάξει. Το σίγουρο είναι ότι αν ο Ολυμπιακός δεν κάνει καμία μία-δύο προκρίσεις, το σίγουρο είναι ότι. Θα χάσουμε θέση. Θα χάνουμε σίγουρα θέση. Μία θέση από το UEFA και από το Champions League, έτσι. Και δηλαδή, δεύτερη θέση. Ναι. Θα βγαίνει μόνο πρωταθλητής. Ναι. Δεν με απασχολεί η δεύτερη θέση. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Αυτό πρόσεξε. Όχι ότι δεν θέλω, γιατί το λέω και εγώ για τους συνοπαδούς μου. Γιατί μου λέει ένας, πρέπει να βγαίνουμε 10 χρόνια Ευρώπη. Προτιμάνε, υπάρχουν κάποιοι συνοπαδοί μου, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είμαι εγώ σωστός και αυτοί λάθος, μου λένε 10 χρόνια λέει να βγαίνουμε Ευρώπη και ας μην πάρουμε κύπελο, μου λέει. Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο.
αυτή η άποψη θεωρώ, όπως και αυτό που λες εσύ, δηλαδή το να παίξει ο ΠΑΟΚ Champions League ή ο Άρης Ευρώπη, θεωρώ ότι είναι περισσότερο είναι η άποψη του Προέδρου, δηλαδή να πάρει τα χρήματα. Φυσικά και εγώ θέλω να πάω ένα ταξιδάκι, αν μπορώ, έχω την οικονομική δυνατότητα να πάω με την ομάδα μου, όπως και το ίδιο θέλει ο ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ δεν θα θέλω τον τίτλο για να βγω δεύτερος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, συγγνώμη. Εγώ, άμα ήμουν ΠΑΟΚ, θα έλεγα, δεν με ενδιαφέρει η δεύτερη θέση, εγώ θέλω το κύπελο. Έτσι θα έλεγα, αν ήμουν ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά εντάξει. Δεν, το λέω όμως το αντίστοιχο για την ομάδα μου. Δεν το καταλαβαίνω. Και ειδικά έτσι τώρα που είναι και φέτος η Ευρώπη. Δεν το έλεγα σε ένα φίλο μου ΠΑΟΚ. Λέω σκέψη να βγείτε τη Champions League. Κατά πέσω ότι ο ΠΑΟΚ βγαίνει τη Champions League. Μπαίνει στου ομίλου, όχι βγαίνει. Μπαίνει στου ομίλου. Του λέω σε κάνα μάτι στην Τούμπα θα πα, μου λέει όχι. Λέω στην Ευρώπη θα μπορεί να κάνει ένα ταξίδι, να πα στον Μπερναμπέου. Όχι. Τι στο καλό λέω θα δει, λέω από το τέτοιο. Ούτε το Σεντόνι λέω θα το δει να το κουνάνε. Κάζε θα είναι στο γήπεδο. Τι θα δει, λέω. Τι θα δει. Όταν κουνιέθηκε το Σεντόνι στην Τούμπα παλιά, πάλι. Όταν έκανε και το σκέφτηκε, μου λέει ένα δίκιο το έχει. Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι για φέτος βέβαια, έτσι, για τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι μπροστά μας, είναι έτσι όπως τα είπες. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, αν θες και την δική μου άποψη, νικώντας αύριο τελειώνει το θέμα. Η ΑΕΚ δεν νομίζω να μπορεί να υπερκαλύψει 6 βαθμούς. Στην ουσία 7 θα είναι, διότι και να ισοβαθμίσει νομίζω οι τέτοιες θα είναι από κάτω. Οπότε 7 βαθμούς σε 5 μάτς. Με την υποσημείωση κιόλας που δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην εκδίκαση του ΚΑΣ 6 Ιουλίου. Με τους 7 βαθμούς. Εμείς λέμε και με τους μείον 7. Αυτό το παίρνουμε σαν δεδομένο γιατί θεωρούμε τη βαθμολογία έτσι όπως είναι τώρα. 6 βαθμούς να περάσει. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ δηλαδή για να έχει ελπίδα θα πρέπει να κάνει Χ2 αύριο στην Τούμπα. Και Χ, με Χ να κερδίσει φυσικά εκεί και μετά στον Πόντο να παίξει μέχρι τελευταία αγωνιστική στον Πόντο. Την επόμενη όμως εβδομάδα έρχεται στο Χαρλάου η ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Δύσκολα θα περάσει η ΑΕΚ από το Χαριλάου. Έτσι λέω εγώ. Γελάνε τώρα κάποιοι συνοπαδοί μου. Εγώ λέω δύσκολα θα περάσει η ΑΕΚ από το Χαριλάου. Αυτή η ΑΕΚ μας έπαιξε όντως πολύ καλά. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Μακάρι να κάνω, όχι μακάρι, θα έλεγα κάποιοι γελάνε και λέω πιστεύω ότι θα δικαιωθώ. Δύσκολα λέω θα περάσει η ΑΕΚ από το Χαριλάου. Με όποιου και να παίζει ο Άρης. Δύσκολα. Έτσι λέω. Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε λίγο από την ομάδα σου, τον ΠΑΟΚ. Έχουμε θεματάκια. Έχουμε θεματάκια. Σε ακούμε τότε να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή, sorry λίγο. Ναι, ναι. 3-0. Αυτό τι άσος ήταν, φιλάσκετα από ό,τι μου είπε και ο Νίκος Ομοσκοβίτης που το βλέπει και εγώ λίγο που το βλέπω το μάτς. Είναι μαγική εικόνα αυτό το αποτέλεσμα για το ημίχρονο. Το Μαγιόρκα Θέλτα είναι 3-0. 3-0. Εντάξει, ήταν τελευταία ελπίδα της Μαγιόρκα. Και το άλλο νομίζω είναι 1-0 η Τωρίνο και με ένα γκολ που ακυρώθηκε σωστά βέβαια για την Λάτσιο. Που και στο προηγούμενο μάτς έχανε στο ημίχρονο, αλλά το γύρισε στο δεύτερο. Να δούμε τώρα τι θα κάνει μέσα στο Τωρίνο. Λοιπόν, έχουμε πλήρης αγωνιστική. Έτσι, πλήρης. Έχουμε αρκετά μάτς και σε Ισπανία και σε Ιταλία. Ό,τι αποτέλεσμα έχουμε εδώ θα το δίνουμε. Πάμε. Τώρα, όσον αφορά στο ρεπορτάζ, να πούμε πως υπήρχαν εκκρεμότητες που αφορούσαν τις ανανεώσεις συμβολέων. Γιατί το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου μέσου του ΠΑΟΚ, του Ζωσέ Μαουρίσιο, όπως και του αρχηγού του Αντελίνο Βιερίνια, έληγαν τυπικά σήμερα. Και ουσιαστικά από την εδώ και περίπου 2 μέρες τους είχε κατατεθεί επίσημη πρόταση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προκειμένου να υπογράψουν παράταση συμβολέου για 1 μήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η σεζόν για τα play-off. Ο Ζωσέ Μαουρίσιο από νωρίς το μεσημέρι έχει προκύψει πως συμφώνησε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την παράταση του συμβολέου του. Και πριν από λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το είπε λογικά η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, βγήκε προς τα έξω πως συμφώνησε και ο Αντελίνο Βιερίνια να επεκτείνει την συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ για 1 μήνα και έδωσαν ραντεβού στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου προκειμένου να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μιλήσουν για την περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας τους. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως στα συμβόλαια των δύο ποδοσφαιριστών δεν υπάρχει κάποιος όρος που θα ορίζει το επόμενο συμβόλαιο που κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψουν και οι δύο ποδοσφαιριστές με τον ΠΑΟΚ. Υπέγραψαν μόνο την παράταση χωρίς περαιτέρω και έξτρα όρους και ουσιαστικά αυτό το οποίο βγαίνει από το ρεπορτάζ και από το ρεπορτάζ είναι τις συνομιλίες με τον Ιβάν Σαββίδη και οι δύο τόνισαν και εξέφρασαν την πεποίθηση πως θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα για να παλέψει για την δεύτερη θέση και μετά θα διαπραγματευτούν για το νέο τους συμβόλαιο. Ωραία. Άρα αύριο 9 η ώρα πάω και έτσι. Ναι,
Αποστολή βγήκε νομίζω ή όχι ακόμη. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Όσον αφορά το παιχνίδι, εγώ επαναλαμβάνω, τα ρέστα της θα παίξει και η ΑΕΚ, έτσι, έτσι θεωρώ. Αν, μόλις ακριβώς, μόλις το είπα, σε τι λέει. Ναι, παίξε τζόκερ, παίξε κάτι. Παίζω, αλλά τίποτα. Ξανά με τις γνωστές απουσίες, χωρίς Βιερίνια και Πέλκα, οι οποίοι συνεχίζουν να προπονούνται σε, ουσιαστικά ατομικά. Ωραία. Πάμε λίγο και κάτσα να δω. Όχι, 26, έχουμε ακόμη ώρα. Για τον Άρη δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Έχουμε φυσικά ένα λεπτό, δώσε μου λίγο εδώ να μπω. Ναι. Έλα, καλό. Και με τον Ελκαντουρί, ο οποίος δεν έπαιξε προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη λόγω της κόκκινης κάρτας που είχε που δέχτηκε με τον Ολυμπιακό, είναι κανονικά στην διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού. Να το πούμε και αυτό. Να μην νομίζουν ότι και ο Ελκαντουρί δεν παίζει. Ναι, εντάξει. Ο Ελκαντουρί κόκκινη είχε, δεν έπαιξε στο Χαριλάου. Ναι, τώρα παίζει κανονικά τώρα. Παίζει κανονικά. Λοιπόν, στον Άρη υπήρχε όντως, όχι άδικα θα πω εγώ, δίκαια μία αναστάτωση μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όχι τόσο πολύ λόγω του αποτελέσματος. Διότι επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χθες, ο Άρης έσβησε, άδειασε με τον γκολ του Λιβάγια. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει Άρης σε όλα τα επίπεδα και πολύ περισσότερο στο αγωνιστικό. Η δε εντεκάδα του Άρη με τον ΠΑΟΚ, όχι ότι μπορούσε να κάνει πάρα πολλές, κάποιες αλλαγές μπορούσαν να γίνουν. Θεωρώ ότι ήταν για γέλια και κάμελα. Δηλαδή, αν το ήξερα, θα έβαζα ένα κατοσταρικάκι στο διπλό του ΠΑΟΚ, να πω την αλήθεια. Δεν το ξέραμε από πριν, τι να πούμε. Εδώ όμως το ρεπορτάζ από χθες. Υπήρχε μια ανησυχία, όχι άδικη, επαναλαμβάνω, διότι τα περισσότερα συμβόλαια, όπως και είπες και εσύ για τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ, για τον Μαουρίσιο, για τον Βιερίνια, ποιον είπες άλλο, δεν θυμάμαι. Βέβαια, εδώ να κάνουμε μια υποσημείωση, που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη FIFA, UEFA, δεν ξέρω ποια στο καλό είναι. Πραγματικά αυτοί ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι δεν μας είχαν πει το καλοκαίρι, και είναι και το σωστό νομίζω, έτσι, ότι θα πάρουν παράταση τα συμβόλαια. Αυτόματα. Ναι, αυτόματα ή ένα ή δύο μήνες ανάλογα με το τέτοιο. Και είναι και το έχεις. Δίκιο είναι. Δίκιο έχεις αυτό. Το είχαν πει, αλλά δεν ξέρω γιατί άλλαξε. Ναι, αυτό είναι δίκιο. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη. Εγώ τώρα πες ότι ο Άρης πήγαινε τελικό. Γιατί να υποχρεωθώ εγώ τώρα να κάνω συμβόλαιο νέο σε αυτούς που έλεγε το συμβόλαιο για να τους κρατήσω για να παίξουν τελικό. Για πες μου. Για ποιο λόγο να υποχρεωθώ να κάνω νέο συμβόλαιο για ένα μήνα. Για 20 μέρες, για 15, για 8 ώρες και 30 δευτερόλεπτα. Για ποιο λόγο. Γιατί να υποχρεώνομαι να κάνω νέο συμβόλαιο. Δεν έπρεπε, δεν είναι δίκαιο σε όλες τις ομάδες, ανάλογα βέβαια και με τα πρωταθλήματα, πότε ξεκίνησαν και πότε λήγουν, να πάρουν αυτόματα μέχρι τέλος. Γιατί έτσι είχαν πει. Μέχρι τέλος των πρωταθλημάτων. Το θυμάμαι πολύ καλά, αυτό να το ψάξω. Το σωστό. Αυτό είναι και το σωστό και το είχαν πει. Προφανώς δεν ξέρω τι έγινε και δεν έγινε ποτέ τίποτα προφανώς. Και όλα τα συμβόλαια που λήγουν 30 του μηνός, συγγνώμη, τελευταία μέρα είναι σήμερα του Ιουνίου, άμα δεν του ανανεώσει και θέλει ο άλλος να την κουπανίσει, φεύγει. Άμα θέλει καλή την πίστη, είτε τον κρατήσει μετά είτε όχι, μένει. Αν δεν θέλει, φεύγει. Δεν το κάνω. Είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Κουέστα στις δηλώσεις του μετά το μάτς του με τον Άρης ΠΑΟΚ. Είπε ότι δεν ξέρω αν ανανέωσε και τα λοιπά, αλλά σε σχέση με αυτό το θέμα που είπε, λέει μια. Είναι περίεργο για εμάς τους ποδοσφαιριστές να υπογράψουμε παράτηση ενός μήνα. Ναι. Χωρίς να ξέρουμε αν θα παραμένει με την επόμενη σεζόν. Ακριβώς. Γιατί μπορεί να φοβηθούμε έναν πιθανό τραυματισμό. Ακριβώς, δεν έχει άδικο. Δίκιο έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δίκιο έχει. Αυτό έπρεπε να ήταν νόμος. Να κατέβει η FIFA και να πει αυτό. Κύριοι, λόγω της ειδικής κατάστασης πανδημίας, εντάξει, γιατί και οι σύλλογοι, τώρα μιλάμε για τους μεγάλους συλλόγους ή για αυτούς που έχουν χρήμα, δεν είναι όλοι οι συλλόγοι το ίδιο πράγμα, έτσι. Αυτό είναι ένα επιπλέον βάρος. Συν την απώλεια εσόδου που έχουν, είναι ένα επιπλέον βάρος. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, αν ο Άρης, πρόσεξε, περνούσε τελικό, δεν γινόταν αυτό στο 95, θα αναγκαζόταν να κάνει συμβόλαιο, έστω για ένα μήνα, σε παίκτες στους οποίους δεν ήθελε να κρατήσει. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να ακουστεί μικρό το νούμερο, αλλά είναι μεγάλο τελικά, που χρειαζόταν να δώσει 150 και 200 χιλιάρικα. Συνολικά, για 4-5 παίκτες, για 6 παίκτες. Έπρεπε να τους κρατήσει. Πώς θα πήγαινε τελικό, με ποιους, με μένα και με σένα. Λοιπόν, για να τα λέμε όλα, έτσι. Υπήρχε όμως αυτή, επαναλαμβάνω, η δικαιολογημένη ανησυχία που στον Άρη πολλαπλασιάζεται. Για ποιο λόγο πολλαπλασιάζεται αυτή η ανησυχία? Δίκαια στον κόσμο. Για ποιο λόγο? Διότι από αυτά που έχει περάσει ο σύλλογος τα τελευταία 20 χρόνια, επαναλαμβάνω, και τα 20 γραμμάρια γίνονται 1,5 τόνος. Και είναι δικαιολογημένη η φοβία του κόσμου. Εδώ μπαίνουν όμως λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Επαναλαμβάνω από ό,τι βλέπω τι λέει εδώ. Προς παραμονή ο Κουέστα είπε όχι ο Τσιλιγκύρης. Άμα είπε όχι ο Τζιλκύρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, εγώ δεν κάνω πλάκα, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Θεωρώ ότι το παιδί, άμα έχει καλύτερη πρόταση, θεωρεί κάπου αλλού το συμφέρον του. Φυσικά
καλά έκανε. Καλά έκανε και αρπάντησε αρνητικά. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε και τι πρόταση του έγινε, έτσι. Προφανώς. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να του έγινε και καμιά γελία πρόταση. Δεν την ξέρουμε. Γι' αυτό να μην βγάζουμε κατευθείαν. Να ξέρεις τώρα. Άντε ρε Τζιλίγκη, ρε, τώρα έπαιξε ένα μάτσο, ρε. Και... άμα ξέρουμε όλες τις παραμέτρους, τότε μπορούμε να δώσουμε, να αποδώσουμε σε εισαγωγικά δικαιοσύνη. Αν δεν τις ξέρουμε, εγώ δεν μπορώ να πάρω. Το παιδί θεωρεί ότι δεν είναι εδώ το μέλλον του. Στο καλό, να είναι καλά, υγεία να έχει, τον ευχαριστούμε. Για το 1,5 παιχνίδι που έπαιξε, τον ευχαριστούμε και να πάει. Λοιπόν, για να δώσω το ρεπορτάζ και θέλω ακριβώς πάνω σε αυτό να κάνω και για τον Βέλεθ ένα σχόλιο. Λοιπόν, τι λέει εδώ το ρεπορτάζ, All About Άρης. Βρισκόμαστε, ο Χουλιάν Κουέστα θα συνεχίσει εκτός απρόοπτου. Αυτό πάντα στον Άρη. Δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ. Αυτό είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι με το στυλό στο χέρι και να εξαφανιστεί ο στυλός και ξαφνικά να γίνει καμιά πανδημία, κάνα τέτοιο, κάνα σεισμό να πέσει μέσα στη καράδρα. Τελείωσε πάντων. Εκτός εξυγκλονιστικού απρόοπτου να υπερασπίζει τα κολπό του Άρη για τη συνέχεια των playoff. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Άρη για επέκταση του συμβολέου του ως 20 Ιούλη. Ως 20 Ιούλη, δεν ξέρουμε για μετά. Γιατί ζητάει, λέει, λίγα περισσότερα λεφτά. Προφανώς τώρα, και αυτό να το λέμε, να μην κρυβόμαστε. Δεν τελειώνει. Θα τελειώσει το playoff 20 του μήνα. Ναι. Είπε ναι μέχρι να κάτσει για τα 5 μάτς. Ναι. Το έχει γίνει πρόταση να ανανεώσει. Α, ναι. Ο Κουέστα είναι ένας από τους τρεις που τον θέλουμε για του χρόνου. Οι άλλοι δύο είναι ο Ματίγια και ο Γκάμα. Και παίζεται λίγο για τον Κόρκου. Στις δηλώσεις του είπε ότι θα περιμένει γιατί θα διαφοροποιηθεί λίγο η πρόταση του Άρη. Ναι. Αυτό όμως τώρα γιατί γίνεται, για να μην έτσι. Δεν το ξέρω, πιθανόλογο έτσι. Μυρίστηκαν χρήμα και οι παίχτες λόγω των 1.700-2 εκατομμύρια που θα εισπράξει ο Άρης από τον Φετφατζίδη και σου λέει από εκεί που έλεγε, ας πούμε, θέλω 80 ευρώ, ξαφνικά λέει θέλω 95 ευρώ. Εντάξει. Έχει μια λογική. Ιδιαίτερα και με τις εμφανίσεις που έκανε. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Εγώ αν ήμουνα. Πάντα επαναλαμβάνω, η άποψή μου, η οπτική μου γωνία είναι, αν ήμουν εγώ πρόεδρος στον Άρη, εγώ θα τον είχα δεύτερο τον Κουέστα. Θα προσπαθούσα να βρω ένα στο ίδιο επίπεδο ή λίγο καλύτερο από τον Κουέστα. Θεωρώ είναι ένας καλός τερματοφύλακας, αλλά για πρώτος. Το ότι έκανε καλά παιχνίδια τώρα στα playoff δεν σημαίνει ότι ξεχάσαμε τις αδυναμίες του. Έτσι. Και για τα λεφτά που δίνουμε είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Τώρα βέβαια λέει θέλει κανένα 180, κάπου εκεί νομίζω από τα 150 που είχαν συμφωνήσει, ξαφνικά λέει ζήτησε λίγο παραπάνω. Εντάξει, αυτά θα γίνουν πιστεύω με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα βρεθεί. Κάτσε λίγο να διαβάσω αυτό γιατί θέλω. Άμα γελάσω, σε παρακαλώ, κλείσε το μικρόφωνο, αν και είσαι μακριά. Για τον Μπάιναντ δεν έχει στείλει ακόμη το χάρτη. Και αν δεν γίνει σήμερα αυτό, τότε αυτομάτως δεν θα συνεχίσει ούτε ο Γάλλος. Ναι, πρέπει να δώσει το OK και η Νάν, γιατί είναι δανεικός. Ενώ ο Τόνσο είναι η εκκρεμότητα που περιμένω στον Άρη ξεκαθαρίσει να παίρνει μέσα ώρες. Επόμενος, δεν ξέρω πότε γράφει αυτό, γιατί ο Τόνσο λέει ότι κουνήσε μαντήλι, 5 και 8. Που το διάβασε ότι ο Τόνσο, στο καλό Τόνσο, πραγματικά εμένα μου άρεσε ο Τόνσο στην Τρίπολη. Πραγματικά είσαι. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καμιά φορά δεν κολλάει και στη χημεία της ομάδας, το τέτοιο, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Πάντως καμία σχέση ο Τόνσο της Τρίπολης με του Άρη, έτσι. Και εδώ υπάρχουν έτσι πολλά μπορούμε να πούμε. Για τον Μπά, εντάξει, μπορεί να το κρίνω το παιδί, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Κάποιο άλλο επάγγελμα κάνει. Όπως και ένας ακόμη στον Άρη. Εντάξει, να μην το πω τώρα, γιατί θα τον έχουμε και του χρόνου. Αυτό είναι, οπότε να μην το πω, κατάλαβαν όλοι για ποιο λέω. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Βέλεθ και να πάμε στο διάλειμμα. Ανοίξουμε και τις γραμμές και μετά ό,τι άλλο έχουμε. Θα πούμε λίγο και για τον, θέλω να πω και για τον Τόσκο, για την τέτοια που έγινε σήμερα. Για το ρεπορτάζ, όσον αφορά το ρεπορτάζ. Πρώτα για το Βέλο θέλω να πω. Δεν είναι κακό, αυτό πραγματικά ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Κάνει ο Άρης μια πρόταση στο Βέλεθ, έτσι. Του κάνει, ας πούμε, 100 ευρώ. Έχει μια πρόταση πολύ καλύτερη λογικά, αν και δεν νομίζω να είναι καλύτερη του Παναθηναϊκού. Είναι καλύτερη του Παναθηναϊκού, μάλλον ψέματα. Είναι καλύτερη. Του κάνει ο Παναθηναϊκός 150. Γιατί ρε Βέλεθ να μας φλωμώσει το ψέμα. Πες ρε φίλε, επαγγελματίας είμαι. Ξέρω εγώ, σε μια ηλικία δεν έχω πολλά συμβολέα μπροστά μου. 100 μου δίνεις εσύ, 150 μου δίνει ο άλλος, θα πάω στα 150. Δεν είναι κακό. Μην λες πράγματα που μετά ο ίδιος, τι θέλω να πω, έδωσε μια συνέντευξη, το ξέρω νομίζω, εντάξει εσύ δεν το ξέρω, έδωσε μια συνέντευξη, δεν ξέρω, στην Νόβα κάπου έδωσε, τέλος πάντων να μην το ψάξω τώρα. Και μέσω που λέει σαφώς δεν ανέφερε καθόλου αυτό που μας έλεγε εμάς. Μάλλον σε μια αποστροφή, μάλλον είπε ότι δεν, όχι δεν ισχύει, ότι δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα που έχει με το παιδί του, έτσι. Ναι. Αυτό το οποίο έφερε σαν εδώ πέρα σαν δικαιολογία, εκεί πέρα δεν ακούστηκε καθόλου. Και του έγινε και ερώτηση. Θέλω να πω, μη λέτε ψέματα. Δεν είναι κακό
επαγγελματίας είσαι, μπορεί κάποιοι εδώ πέρα να δένονται με τους ποδοσφαιριστές, και εγώ πιο μικρότερος το έκανα αυτό, και πρόσφατα μπορώ να σου πω με τον Κόκκι π.χ. με αυτά. Αλλά δεν είναι κακό, είσαι επαγγελματίας, σου δίνει ο άλλος 10, σου δίνει ο άλλος 15, 50% παραπάνω, θα πας στο 50. Να σου δίνει ο Άρης 10, και να σου δίνει 10 και μισό ο Παναθηναϊκός, να πω για μισό ευρώ πήγες ρε φίλε, και μπορείς να μείνεις και εδώ. Διότι εκεί δεν είσαι και σίγουρος ότι θα παίξεις πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που είπες, δεν ξέρω ποιος. Πας στον Παναθηναϊκό για τίτλους. Δηλαδή, ρε Βέλεθ. Είπε τέτοιο φράγμα. Ναι. Πάω, λέει, για το project και για τίτλους. Βέλεθ, με τον Άρη θα μαλώνεις για το κύπελο. Αν έρθει και πάρει τον Παναθηναϊκό ένα μεγάλο μέγεθος, ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο brand name, έτσι. Τώρα ξέρεις πώς είναι, στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη. Στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη, σε Βέλεθ. Μη σου πω και χειρότερα είσαι. Αν ο Άρης δεν είχε αυτά τα ban man, η χειρότερα θα σου έλεγα ότι είσαι. Και ας είσαι και από πάνω στην βαθμολογία. Με τον Άρη για το κύπελο θα παλεύεις, Βέλεθ. Θες και τίτλο κακομύρι. Πού είσαι, στην Ισπανία, Κακομύρογλου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το τέτοιο. Δεν είναι κακό να λένε την αλήθεια. Δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να πούν ψέματα. Δεν το καταλαβαίνω. Τι βάζει το παιδί, έχει τέτοιο. Μου δίνει ρε φίλε 150. Μου δίνει εσύ 140 να κάτσω σε σένα. 100 μου δίνει. Αν μου δώσει 140 θα κάτσω. Δεν θα πάω στο μπαθ. Πήγα λέει για το project. Ποιο project ρε καημένε. Ποιο project, το δόνει το ίδιο. Ποιο project ρε φίλε. Ο μισό Παναθυναϊκό φεύγει. Ποιο project. Πού το είδε και σε ενδιαφέρει και το project. Δηλαδή αν ο Παναθυναϊκό δεν πάρει τίτλο, εσύ πάρει τα λεφτά σου όλα, θα είσαι στεναχωρημένο Βέλεθ, έτσι. Δεν θα τρώ τα βράδια. Τι γέλιο έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο ρε. Αλλά πείθουνε, μπορεί να με έπειθαν και εμένα όταν ήμουν 20 χρονών, 22, 18, 25, 27. Ρε Βέλεθ, τι να πω ρε, εντάξει, μπράβο. Εγώ πάλι λέω καλώς, γιατί πρόσφερε ο Βέλεθ, όντως, υγεία να έχει πραγματικά και αυτός και η οικογένειά του, και σε εύχομαι τα χειρότερα όσον αφορά τις ποδοσφαιρικές σου επιτυχίες, γιατί θα είμαστε και αντίπαλοι στο γήπεδο. Όχι εγώ, η ομάδα μου. Αυτό, υγεία να έχεις. Και σε ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερες. Αυτά λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές. Θα πούμε και για. Έχει και για μπάσκετ ψωμάκια, αν δεν έχουμε τέτοιο. Θέλω. Μπάσκετ, ξέρεις τώρα τι θα γίνει στο μπάσκετ. Χειρότερο από το ποδόσφαιρο θα γίνει. Δεν ξέρω αν έχει μάθει αυτό για τη FIBA. Ναι, το πω. Τι κάνετε στραβά μάτια. Καλή, εδώ θα γελάσουμε. Εδώ θα γελάσουμε. Στον Άρη φυσικά θα πέσει ακόμη περισσότερο γέλιο. Λοιπόν, γιατί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. 23 10 287 και 3 8. FM γεννό το μήνυμα στο σχόλιο σας 54-222 ή αποστολή 62 λεπτά το μήνυμα, το SMS κοστίζει. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Σε λίγο Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 μέχρι τις 11 η ώρα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε πάντα. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Σας κρατήσουμε τροφιά μέχρι τις 11 η ώρα. 23-10-287-3-8. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-3-8. Έχουμε να σχολιάσουμε ένα-δύο πραγματάκια ακόμη, αλλά έχουμε ακροατές ήδη στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα, και ο Στέλιος. Ο Νίκος είμαι, τι κάνετε, καλά είστε, χαιρετισμούς και στο παιδί δίπλα. Στέλιος είπαμε. Είμαι, θα ήθελα... Έλα, Νίκος, ακούμε, ναι, ναι, πάμε. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια για σε ακούμε. Λοιπόν, πρώτα για το θέμα Γκαρσία που διάβασα πριν από λίγο, που το γράφουν τα site και δεν μπορώ να καταλάβω. Προσωπική άποψη εκφράζω γιατί τόσο μεγάλη επιμονή για ένα παίχτη με τόσα πολλά λεφτά. Ωραία. Δηλαδή να δώσει τώρα 1,5 εκατομμύριο όταν η ομάδα έχει 38 αδυναμίες, ενώ αυτά τα λεφτά μπορείς να τα δώσεις και να καλύψεις τον άξονα που λέμε, ας πούμε ότι ο άξονας, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι η κύρια δύναμη της ομάδος, έτσι. Δεν έχεις center back, δεν έχεις ακραία back, δεν έχεις ένα χαφ της προκοπής. Και πας και μου παίρνεις τώρα να δώσει τόσα λεφτά για να πάρεις τον Ματέο. Προφανώς. Ένα παίχτη ο οποίος, κοίταξε, για μένα πέρυσι, μην ξεχνάς ότι είχε ένα μεγάλο κενό διάστημα, έτσι. Ναι, εντάξει, δηλαδή, δεν ήταν. Νομίζω και κανείς παίκτης δεν μπορεί να παίξει. Κιόλας, να είναι σε φόρμα όλες τις αγωνιστικές. Καλός παίκτης, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Είσαι προφανώς. Προφανώς δεν ξέρω, συμφωνείς απόλυτα με το χθεσινό μου σχολιασμό ότι εγώ παρότι γουστάρω. Εγώ το ίδιο είπα ότι παρότι γουστάρω τρελά τον Γκαρσία από την πρώτη στιγμή που ήρθε, εγώ δεν θα έδινα αυτά τα λεφτά. Δεν τρελαίνομαι και τώρα. Όχι, εμένα. Μπορείς να βρεις παίχτες πάρα πολύ καλούς και λαβράκια, ειδικά στην κεντρική Ευρώπη, Σερβία, Γαλλία, πάρα πολύ καλούς παίχτες. Άλλο λέω, ναι. Λιγότερα. Λέω παραδείγματος χάρη ότι σε αυτόν βλέπω, να σου το πω αλλιώς, σε αυτόν βλέπω ικανότητες και βλέπω προοπτική. Στο Μαντζίνι δεν βλέπω τίποτα.
Κατάλαβες. Αυτό εννοώ. Παρόλα αυτά, είπα χθες ότι αν ήμουν εγώ πρόεδρος, γιατί πάντα η οπτική γωνία μου στα σχολιασμό μου είναι αυτή, δεν θα έδινα. Δεν θα έδινα αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, μου έρχονται ουρανακατέβατα 1.700, 2 εκατομμύρια, 1.700 τέλος πάντων, α πούμε το μήνυμον. Μου έρχονται ουρανακατέβατα για να δώσω το 1.500 για τον Γκαρσία. Εγώ δεν θα τα έδινα. Εγώ δεν θα τα έδινα. Και εγώ ειλικρινά. Και όταν η ομάδα είπαμε έχει χτυπητές αδυναμίες μέσα στο έτσι. Δεν γίνεται τώρα. Μπορώ να πάρω 5 καλούς παίκτες των 300.000. Ή 3 των 500, όπως λες, να μου κάνω και τη διαφορά. Εδώ η ομάδα πονάει στα χαφ. Εδώ και 2 χρόνια έτσι. Δεν μπορείς τώρα να παίζεις με το Ματίγια, ρε φίλε. Δηλαδή ήμαρτον και απορώ πώς θέλω να ανανεώσω αυτόν τον παίχτη. Δηλαδή. Θέλει 2 αμυντικά χαφ, μην πω και 3. Ναι, Ματίγια παίξει στο κέντρο. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Σαν αμυντικό χαφ, όχι. Σαν αμυντικά χαφ, όχι. Δεν υπάρχει. Σαν επιθετικό. Πέρσι κάτι έδειξε με κάποια καλά χτυπήματα, με κάποιε μπαλιέ. Εντάξει. Έλεος, ρε παιδιά. Δηλαδή η ομάδα θέλει δύο παίκτες στα χαφ σκυλιά. Και εν πάση περιπτώσει για να τελειώνω, γιατί περιμένουν και άλλοι φίλοι. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ζάχο, νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να φύγει από αυτήν την κατάρα του Latin στοιχείου, το οποίο μας κατατρέχει 10 χρόνια. Εγώ είμαι κατά του Latin ποδοσφαίρου, γενικά κατά των Αργεντίνων, υπέρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και νομίζω, αν θες να κάνεις ομάδα με τίτλους και με στόχους, όχι αποκλειστικά να δεις την μπάλα, τη φοβερή, τη φαντασία κτλ., πρέπει να κτίσεις άλλη ομάδα. Και εφόσον υπάρχει ο Χαριστές με μια διαφορετική νοοτροπία, του δίνεται μια ευκαιρία. Και δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αν έχει λόγο στην ομάδα ή δεν έχει λόγο. Να κτίσουμε μια ομάδα δυνατή. Αν δεν έχει, ρε φίλε, συγγνώμη, αν δεν έχει, για να κάνουμε διάλογο. Αν δεν έχει λόγο ο Χαριστές, δηλαδή είναι γλάστρα, ας πούμε. Άμα είναι γλάστρα και τον Ένικ. Α, για τον Ένικ. Και ο Ένικ, άρα είναι γλάστρα. Άρα είναι γλάστρα. Όχι, για μένα, όχι, ένα λεπτό. Εμένα και για τον Χαριστέα πάει αυτό. Δεν βάζω μόνο τον Ένικ. Αν δεν έχουν λόγο, τι κάνουν δηλαδή. Λέμε, τι κάνουν τις γλάστρες. Εγώ δεν θα έκανα τη γλάστρα αν ήμουν. Ειδικά αν αγαπώ σε αυτή την ομάδα όπως ο Χαριστέας, έτσι. Ναι. Και δεν θα ενδεχόμουν και εγώ να έχω τον Χαριστέα και να έχω γλάστρα τον προπονητή. Έτσι. Που έχει και μια εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαίρα. Αν δεν ξεκολλήσει, παιδιά, από το Latin στοιχείο, το οποίο είναι ξεπερασμένο πλέον μοντέλο. Βλέπεις και στην Ελλάδα φέτος όσοι προσπάθησαν να φέρουν Latin προπονητές, ισπανόφωνους τέτοιους, πήγαν κατά διαόλου. Τι να θυμίζω, με Πανατολικούς, Ξάντες, εγώ... Τρίπολης, όλοι βλέπεις φύγει ανοίχτα. Αν θέλεις την άποψή μου, όσον αφορά τους παίκτες, εγώ θεωρώ ότι κάθε χώρα, ρε παιδί μου, κάθε λαός έχει κάποια προ... Δηλαδή, αν θέλω επιθετικό παίκτη, ας πούμε, φαντασία, θα πάρω Βραζιλιάνο, Αργεντίνο, ξέρω εγώ. Αν θέλω αμυντικό τέτοιο. Ναι, αν θέλω αμυντικά χαφ τώρα, παραδείγματος χάρη, θα ψάξω, ξέρω εγώ, στην Αφρική, θα ψάξω κανέναν μαύρο. Εντάξει. Άμα κάτσε και δες πρωτάθλημα Αργεντινής, σε 10 λεπτά θα την κλείσει την τηλεόραση. Μιλάμε το ποδόσφαιρο στην Νότια Αμερική. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το δείχνουν και τα τελευταία χρόνια. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Δίκιο είσαι αυτό. Γιατί. Μια έφαγε 7, την άλλα. Λόγω, λόγω στοιχήματος παρακολούθησα. Τους. Παρακολουθώ ιδιαίτερα. Την νοοτροπία του. Ναι, εντάξει. Δίκιο έχεις, αλλά μιλάμε. Δεν μπορούμε να σταθούμε. Άκουσε με. Δίκιο έχεις όσον αφορά το πρωτάθλημα και το επίπεδο, μπορώ να πω και τι είναι. Αλλά εδώ μιλάμε για παίκτες. Δηλαδή για μια ομάδα που δεν είναι καλή, μπορεί να υπάρχουν και ένα-δύο καλοί παίκτες. Η νοοτροπία του σε μένα προσωπικά δεν με εκφράζει. Δηλαδή είναι παίκτες που μπορεί να σταθεί. Δηλαδή μπορεί να σου κάνουν κάτι τρομερό και σε 5 αγώνες να είναι. Εντάξει, δεν πολύ διαφωνώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι η ομάδα και ο Ολυμπιακός το άλλαξε. Το κατάλαβε αυτό το τροπάριο. Έστησε μια ομάδα φέτος με ψηλά κορμιά, γρήγορους παίκτες. Πήρε από τη Γαλλία, πήρε Βέλγιο. Βλέπεις, οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές αρώνουν. Δηλαδή έχει κάτι πρωταθλήματα. Άμα στην Ελβετία. Και πιο φθηνή, όντως. Είναι τρομεροί οι παίκτες. Δηλαδή τα πρωταθλήματά τους είναι τρομερά και μπορείς να βρεις παίκτες λαυράκια. Να δούμε. Να δούμε. Αυτό θα δούμε και θα κρίνουμε. Να σε καλά, και εμείς ευχαριστούμε. Καλά, δεν. Όλοι, άκουσε, όλη τη γνώμη μας λέμε. Ούτε η δική μου η γνώμη είναι πιο βαρύνουσα από τη δική σου, έτσι. Επειδή είμαι πίσω από το μικρόφωνο, δεν σημαίνει ότι είναι πιο βαρύνουσα η γνώση μου από τη δική σου, η γνώμη μου. Έτσι. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε, εσύ είσαι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Έλα, άλλο χρούσιμο, άλλο που σέρωσε. Έλα, ρε Χριστάρα, και ο Στέλιος εδώ μαζί μας. Γεια σου, ρε Στέλιο. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου. Σ' ακούμε. Θα συμφωνήσω και με σένα και το παλικάρι που μίλησε τον πρώτο. Mm-hmm. Γουστάρω πολύ τρελά. Γουστάρω με 1000 Ματέο, αλλά 1,5 εκατομμύριο να το δώσει όταν θα πάρεις 1.700. Τη στιγμή που μπορείς να πάρεις 4-5 παίχτες καλούς και με 1 εκατομμύριο. Καλύτερα να μην το κάνει ο πρόεδρος. Από ό,τι γράφουν εδώ είναι, μη σου πω τώρα, κάτσω να μην πω κοντάρι και πω βλακία, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Πού είναι το αυτό.
Α, καταρχήν κάτι αλίευσε και από το. Από το έλεγα για το Βέλεθ και αμέσως. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι έκανε λίγο δεύτερο. Βγήκε ρεπορτάζ. Ναι, για πες το Στέλιο. Και ανέβασε στα social media ο Βέλεθ και λέει: μία θα είμαι για πάντα ένας από εσάς. Μετά από αυτά που είπε ο Ζάχος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μπας και μ' άκουγε, έχει τίποτα, ακούει τις εκπομπές. Δηλαδή. Ναι. Και αυτό που είπες για Γκαρσία, κάνε ένα λεπτό. Ερυθρός Αστέρας λέει: θα δεχτεί την πρόταση του Άρη για Ματέο. Έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση. Όχι, ρε φίλε. Ξαναπάρε, Χρήστο. Ξαναπάρε, ρε Χριστάρα, κάτσε να δω άλλο ο φίλο. Δεν περίμενε ούτε ο άλλο ο φίλο, ο τρίτο. Ξαναπάρε. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Λοιπόν, ο Ερυθρός Αστέρας θα δεχτεί την πρόταση του Άρη για Ματέο, λέει εδώ το All About Aris. Κάτσε λίγο. Το σέρβικο, ένα σέρβικο μέσο προφανώ, ένα λεπτό. Σύμφωνα με το Telegraph RS, ο Ερυθρός Αστέρας θα δεχτεί μια σημαντική οικονομική ένεση σε περίπτωση που αποδεχτεί πρόταση του Άρη για Αργεντίνο ποδοσφαιριστή, η οποία ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο. Λοιπόν, τι να πω, δεν ξέρω, εντάξει, όντω. Ο πρόεδρος έχει τα χρήματα, αυτός τα διαχειρίζεται. Λοιπόν, καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα αυτός. Όχ, νάτος. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Έλα ρε Χριστάρα. Ναι, επειδή μπλέκεται καμία σαν ένα άλλος. Λοιπόν, σ' ακούω Χρήστος Κυβέλια. Το κατάλαβα. Πρέπει να κάνει... Τι να κάνει? Εξωφορολογισμό. Ναι. Εξωφορολογισμό οικονομικής πολιτικής. Εξωφορολογισμό στα... Αυτό το πράγμα που ξεκινήσανε το 2010. Ναι. Όταν ας πούμε πήγαμε να πάμε ένα Αυστριακό, ή το είχε στέλνει νομίζω, που ήταν να πάμε ένα Αυστριακό και δεν τον πήραμε. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί ναι. Τα 500.000 μας έφεραν τα πολλά. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα θέλω να έχει τώρα. Ότι τους αξιολογείς τους παίξες, και εφαρμόζει την οικονομική πολιτική, μια συνετή οικονομική πολιτική, mm-hmm. και ξεκινά στην ομάδα. Όσοι το εκτιμήσουν και παίξουν καλή μπάλα, θα φέρουν χρήματα. Θα φέρουν χρήματα. Δηλαδή, θα ανεβεί το χρηματιστήριό τους και εκεί θα φανεί η αξία τους. Όσοι δεν το αξίζουν, δεν πρόκειται να πάρουν ούτε μια στιγμή. Ωραία. Ωραία. Πρέπει όταν φανεί κάποιος καλός στα λίγα, τότε θα μπορείς να συγκρίσεις απλά. Για να δούμε. Εδώ πέρα είμαστε, για να δούμε, θα το δείξει η πορεία. Πια. Αυτό το πράγμα φτάνει. Και, και όχι αποκλεισμός του λαθησιού. Εγώ είμαι πιο καλός με το ευρωπαϊκό σώμα. Όπως πήραμε τον Τιγκινί, τον Μπα και τα λοιπά, τους Γάλλους, έχουν καλό φαντεζή παιχνίδι. Ο Μπα. Καλό ελεύθερο παιχνίδι. Ο Μπα. Οι Γάλλοι, ναι. Ο Μπα. Έχει φαντεζή παιχνίδι ο Μπα, οκ. Εντάξει, απόψε. Μπορεί να γίνει, επειδή έχει παιδεία σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη χώρα. Ναι. Η οποία βγάζει συνέχεια καλούς παίκτες. Και έχει και καλή και δυναμική αίσθηση. Η χώρα βγάζει καλούς παίκτες, ο Μπα δεν είναι παίκτης όμως, οκ. Okay. Το παιδί δεν τα καταφέρνει, ας διαλέξει ένα άλλο επάγγελμα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Άζει λίγο τώρα, ναι, άζει λίγο τώρα το πού θα παίζει, πώς θα παίζει. Δηλαδή πάνω από προπονητές, πάνω από γυμναστές, θα μπορούσαν να το βάλουν στο σωστό δρόμο. Ωραία, κλείσε με αυτό, με αυτή την τελευταία σου σκέψη, Χριστάρα, έχουμε γεμάτο το τηλεφωνικό κέντρο. Σ' ακούμε. Το κύριο να πω ότι πρέπει καθένας να εκτιμήσει πια τις του και το πιο πόνακο που θα ήθελα να πω είναι ότι τυχόν Αργεντινή ή Παραγουανή. Ναι. Υπάρχουν καλοί παίκτες. Φυσικά υπάρχουν. Απλώς ψάξιμο. Έτσι, έτσι. Ψάξιμο. Για να δούμε τι θα φέρει ο Χαριστέας. Για να δούμε. Και θέλουν και λίγο προσοχή στο επειδή υπάρχει jet lag διαφορά ώρας. Ναι. Αυτό ίσως λίγο τους αφήνει λίγο πίσω. Ένα δίκιο το έχεις. Αν όμως τους προσέξεις και τους πάρεις έγκαιρα το καλοκαίρι και χτίσεις πάνω τους. Θα φύγει το jet lag. Σε ένα μήνα και μέσα που τελειώνει η προετοιμασία, θα νιώσει καλά. Οκ, Χριστάρα, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Τσαου, τσαου. Βάμος Ιερόλ. Δεν το ξέρεις αυτό. Τα πει, θα σου πω μετά στο διάλειμμα. Το Βάμος το ξέρω. Το άλλο συνέχεια δεν ξέρω. Ιερόλ, δεν ξέρεις τι είναι Ιερόλ. Όχι. Ιερολοχίτες. Αλήθεια. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Ιερολοχίτες είναι ο Χριστάρας. Έλα, ρε, από τα Κυβέλια. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλώς το Θόδωρα. Τι γίνεται? Καλησπέρα. Τι γίνεται, τι κάνουμε? Προσπαθούμε. Καλά είμαστε. Προσπαθούμε να εδώ, να σχολιάσουμε τα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Ναι, σας ακούω την ωραία την εκπομπή.
Πάμε. Ρε. Ο τρακεροπαγίδες που είναι ο Τάσος σήμερα. Δουλειά, δουλειά. Οι σουλίνες είναι εκεί πέρα. Ναι. Παγίδες. Είναι πολλές βλάβες και τα λοιπά. Να μην τον προσβάλλουμε γιατί δεν είναι μπροστά για να απαντήσει. Έτσι, έτσι. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη τον ρίχνεις, τον λούζεις. Θα τον λούζεις πάλι. Πάμε. Να πούμε πριν λίγο, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. 5-1 η Μαγιόρκα που δεν μπορούσε να βάλει γκολ προηγείται 5-1 της Θέλτας, αδιάφορης Θέλτας βαθμολογικά, και το Ρήνο Λάτσιο, η Σοφάριση Λάτσιο, είμαστε στο 65 λεπτό, 1-1 και πιέζει για το δεύτερο γκολ. Πάμε. Να πω επιτέλους ο Φερέιρα, εσύ έφτιαξε ένα ορθολογικό σχήμα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έπρεπε να περιμένουμε ένα χρόνο. Δεν ξέρω, άκουγε ράδιο Μαρμίτα στην τελευταία εκπομπή που φώναζε να βάλει εκεί 3 χαφ. Μετά από πόσα χρόνια εσύ έβαλε, μετά από πόσο καιρό έβαλε 3 χαφ. Έβαλε τον, όχι, τον Εσίτη τα τελευταία δύο παιχνίδια, τον έχει βάλει και με τον Ολυμπιακό. Κάτω στον Ολυμπιακό, ενώ όλα πηγαίνανε καλά και είχε στήσει σωστά την ομάδα, δεν ξέρω τι όνειρο είδε, στο 62-65 εκεί πέρα έβγαλε τον Τζιόλι. Δηλαδή, αν έλεγε στον Μαρτίνς, ποιο παίκτη αυτή τη στιγμή θες να βγάλουμε για να πάρει στο παιχνίδι, θα σου έλεγε βγάλει αυτό το Τζιόλι εδώ πέρα που μας έχει κάνει άνω κάτω και δεν ξέραμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντως, δεν είχαν υπολογίσει. Το δωρε, το... Ναι, στο Χαριλάου που το, ναι. Το είδα το Ματζάκ στο τέτοιο, δεν το είδα. Ειδικά μετά από αυτό που πάθαμε το Λιβάγια, τι να δω, ήμουνα και σε χειμερή ανάργη. Δεν είδα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έπαιξε καλά. Στο Χαριλάου δεν είδα τίποτα, ούτε ας πούμε από το μικρό. Δεν είδα κάτι, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, πάει ένα μάτσο θα μου πει. Θα τον δω 2-3 μάτσα, θα σου πω. Δεν είδα ούτε μία τρίπλα. Να σου πω τι έγινε. Κάτι που δεν το κατάλαβαν πολύ. Ο Μάτος έφαγε πολύ νωρίς κάρτα και εκεί έπιασε η κάμερα σε κάποια φάση τον Φερέιρα, του είπε να γυρίσει πίσω και αναλώθηκε ο μικρός φυσικά περισσότερο στο να δίνει βοήθειες ναι, για γερνούσε. Να μην πάμε πίσω γκολ. Η αλήθεια είναι ότι γυρνούσε όλος. Ότι γυρνούσε. Κατάλαβες. Είναι δηλαδή μια μικρή λεπτομέρεια που δεν την κατάλαβαν πολύ. Εκείνο τα 15 μέτρα που ήταν συνέχεια πίσω για να βοηθήσει να ντουμπλάρει ήταν και τα μέτρα που του λείπαν για να φύγει μπροστά. Ενώ στον Ολυμπιακό ήταν διαφορετική η φιλοσοφία. Ωραία. Τόση... Για αύριο τι βλέπεις πες μας. Για αύριο. Κάτι καλό. Είδαμε επιτέλους τον Εσίτη λίμπερο στα χαφ. Ο Εσίτη είναι αυτή η θέση του. Πρέπει να παίζει με δύο χαφ μπροστά του και τα δύο χαφ μάλιστα να είναι στην ευθεία, όχι ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο Εσίτη δεν μπορεί να παίξει παρτενέρ με άλλο χαφ. Ο Εσίτη πρέπει να είναι πίσω από τους δύο χαφ και ανάμεσα στους δύο στόπερ. Να καλύπτει δηλαδή εκεί μέσα το κενό όποιος πάει να φύγει. Να μπορέσει να το πάει λάχανο και με το που το πάει να δώσει κατευθείαν την μπάλα. Κάτι που το κάνει κιόλας. Στο Βέλγιο αυτή ήταν η θέση του, έτσι την έπαιζε. Και όταν την παίζει έτσι, φυσικά φαίνεται ο άνθρωπος γενικό τείχος. Φαίνεται ανίκητος. Λοιπόν, αργός όμως. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έγινε αυτό, είχε καλό κέντρο ΠΑΟΚ, από εκεί ξεκινάνε και τα γιορτάζουν όλα. Όταν έχεις καλό κέντρο, δύσκολα τρως επίθεση. Και έχεις και τον μπα στην άμυνα, όλα γίνονται εύκολα. Ο Μπά δεν είναι φίλε, ο Μπά είναι να τον βάλει σε ένα ταξί και να το στείλει στο σπίτι του. Δεν είναι για αμυντικός, ούτε καν για αμυντικό. Δεν είναι ποδοσφαιριστής το παιδί, εντάξει, δεν είναι ποδοσφαιριστής το παιδί, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Αυτό του είπανε, αυτό είναι. Να κάνουμε τώρα, δεν είναι κακό. Τι να κάνουμε. Ενώ ο Άρης δεν μπορώ να πω, δεν σύμφωνο, άκουσα μερικούς που είπαν ότι ήταν αδιάφορος κτλ. Δεν ήταν αδιάφορος, ο Άρης το πάλεψε. Έπαιξε, πίεσε, ο Σάσα, ο Γκάμα, ας πούμε, που ήταν οι δύο διακριθέντες νομίζω του μάτς, τα δώσαν όλα, παλεμήσαν. Σε κάποια φάση ο Σάσα βρέθηκε δεξιά, στην επόμενη επίθεση ήταν αριστερά, σε κάποια φάση ντουμπλάριζε πίσω το center back, δηλαδή ήταν, στα ρίσκη ήταν κλωνοποιημένος, δηλαδή είχε τρεις Σάσα εκεί μέσα. Το πιο στεναχωρημένο Άρης ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ήταν το Κυριακάτικο. Ναι. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Χωρίς κόσμο, Στέλιο χάνει την έντασή του το παιχνίδι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει και λίγο κόσμο. Και κόσμο να έχει πάλι συναχωρημένο όταν το έβλεπα. Αν είχε προκριθεί ο Άρης θα ήταν διαφορετικά πιστεύω. Και η ψυχολογία και το ακόμη και χωρίς κόσμο θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, τώρα υπήρχε αυτό το. Αλλά και ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Μην το ξεχνάς. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, αλλά δεν είναι οι ίδιοι οι αποκλεισμοί. Ενώ ούτε καν στον τρόπο. Ούτε στον τρόπο, ούτε και στο ΠΑΟΚ έχει πάρει 3 κύπελλα τα τελευταία χρόνια και ο Άρης έχει να δει 50 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Και ο τρόπος είναι ακόμη χειρότερος, έτσι. Καλύτερα να ήταν 0-2 ημίχρονο. Έτσι, να ήταν 0-2 ημίχρονο, δεν θα μας πείραζε και πολύ. Θα λέγαμε κέρδισε η ΑΕΚ και ήταν καλύτερη και τελείως. Τέλος πάντων. Καλύτερα ήταν η ΑΕΚ, μπήκε καλά, αλλά έτσι πως ήρθε το παιχνίδι Τούμπα. Δηλαδή στο 1-0 όταν έκανε το 1-0 ο Άρης επειδή το βλέπα, λέω παιδιά τελείωσε, σήμερα περνάει ο Άρης. Φαινόταν δηλαδή ότι η Άρης δεν θα μπορούσε να βάλει γκολ. Ήταν φλίαρη μετά επιθετικά, δεν ήταν συγκεντρωμένη, φαινόταν ότι δεν θα βάλει γκολ.
Και νομίζω στο 2-0 δεν πίστευε κάποιο ότι θα χάσει ο Άρης την πρόκληση. Έτσι είναι. Τώρα αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι η άγρια ομορφιά του. Ακριβώς. Έγινε το 2-1 από εκεί και πέρα. Στο 2-1. Εμείς πάντως την άγρια ομορφιά του μόνο από το αρνητικό τη βλέπουμε. Μία φορά από το θετικό δεν την έχουμε δει. Την άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ποια κάνω. Έχει δει. Σαν φίλο, απλά θυμόμαστε πάντα την τελευταία αρνητική. Δεν ποια είδε ο ποδοσφαιρικά, ποια είδε ο Άρης καλή αρνητική. Είδε με την Ξάνθη που πήγε στον τελικό και το χάσε. Εντάξει. Που ήταν και πρώιμη τελικός. Δεν έχει ναι, δεν ήταν, πρόσεξε, πρώιμη τελικός, ούτε καν ημιτελικός και έχασα και το κύπελλο. Το είχα πάρει να πω ότι ήμασταν τυχεροί, όντως σοβαρίσαμε στο 97 κι εμείς. Αλλά και ήταν πρώιμη τελικός, μετά παίξαμε καβάλα ημιτελικό και τελικό το χάσαμε. Δεν το πήραμε κιόλας. Έτσι, το κύπελλο το χάσαμε. Βασικά δεν βάλαμε γκολ σε τελικό. Οκ, Θόδωρα, σε κλείνω, εσύ είσαι και δικός μας άνθρωπος. Σε περιμένουμε και αύριο να δούμε και τα μάτς και να τα σχολιάσουμε την Πέμπτη, οκ. Τα φιλιά μου σε όλους, έγινε καλή. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. 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 Έτσι. Έλα, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ, ναι. Το όνομά σου. Καλά λέω εγώ. Ένα τεράστιο χειροκρότημα, ναι. Πρώτα απ' όλα, ναι. Σε όλους τους ακροατές που είναι στην αναμονή και απαντούν όλοι μαζί στην καλησπέρα. Πώς γίνεται αυτό. Καταρχήν, ένα λεπτό. Εμείς που είμαστε στις γραμμές, δεν ξέρουμε σε ποιον απευθύνεστε. Καταρχήν, ένα λεπτό. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ένα λεπτό. Και πολλές φορές λέμε καλησπέρα. Λες εσύ καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό το... Είμαι σίγουρος ότι όλοι το κάνουν. Αυτό... Ας βγαίνεις να πει ότι δεν το κάνει. Ωραία, άκουσα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, αυτό το και εγώ όταν βγαίναμε τότε στο Ραπτόπουλο και εγώ ακριβώς έτσι έλεγα καλησπέρα. Σε και... όλες έχει συμβεί αυτό. Καταρχήν, ναι. Να σου πω ότι περίμενα τότε στο Ραπτόπουλο και πάνω από μία ώρα για να μιλήσω, έτσι. Μία ώρα ποτέ δεν έχω πει. Πάνω από μία ώρα. Μετά, βέβαια, για να είμαι αληθινής, γιατί έλεγαμε και με τον Τάσο χθες όταν με πήγε σπίτι μετά. Μετά από κάποιο καιρό, γιατί μας μάθαν και οι χολύπτες, μας προωθούσαν λίγο, όχι τίποτα ιδιαίτερο, μην περιμένουμε μια ώρα. Αλλά, συγγνώμη, τώρα που πήρες, δεν ακούς τη μουσική. Γιατί είπαμε, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι καλό, είπαμε ότι θα βγει η μουσική από το τέτοιο. Δηλαδή, όχι, όταν είναι κάποιος, στην, όταν είναι κάποιος στην αναμονή, να ακούει το τι λένε οι προηγούμενοι. Παίζει ρόλο, έτσι. Ναι, ναι, γιατί μπορεί να θέλει ναι, να απαντήσει αυτό. Να κάνει. Άρα, okay, άρα αυτό. Άλλαξε. Αυτό είναι καλό αυτό, εντάξει. Ναι, ναι, ακούμε, ακούω, δηλαδή τώρα εγώ αυτή τη στιγμή άκουγα ό,τι λέγατε τους τρεις περίπου, τρεις, ναι, τρεις, ο Χρήστος, όχι, ωραία. Τρεις, τέσσερις γραμμές, ναι, εντάξει, ναι. Πάμε, ναι, πάμε, ναι, Κοσμά. Ναι. Όχι, είναι καλό να ακούμε, απλά πρέπει με κάποιον τρόπο ναι. Να, ή να αφήνει το όνομα, αλλά τώρα βγες εσύ, ξέρω εγώ, Θανάση, καταλαβαίνεις. Δεν, εγώ ανοίγω το ποντοσιόμετρο, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει, τι να σου πω τώρα. Ναι, μήπως θέλεις και κανένα σάντουις τώρα που θα περιμένεις να στρούμε και κανένα σάντουις να τρως τίποτα, δεν, καμιά κοκακόλα. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Καμιά κοκακόλα, κανένα χυμό, τίποτα. Έτσι αυτό με κα... θα ανεβάσει το επίπεδο του ραδιοφώνου τουλάχιστον. Κοίτα, το επίπεδο του ραδιοφώνου μόνο που είναι ο prime time εδώ πέρα έχει ανέβει δύο σκάλες κατά είναι να το ξέρεις. Αυτό, εντάξει, τώρα, είναι δηλαμώ. Αυτό. Όχι, δεν γίνει. Εντάξει, κάνουμε και πλάκα. Λοιπόν. Πάμε. Εντάξει, ξέρεις, εγώ δεν παίρνω πολύ. Τώρα έτυχε σήμερα, γύρισα νωρίς σπίτι, οπότε η μέρα είναι όμορφη. Ωραία. Πάντα χαλαρά. Είναι μέρα. Και λέω ευκαιρία, αφού δεν είναι και ο φίλος ο Τάσος εκεί πέρα που φωνάζει έχεις, και ουρλιάζει και όλο. Έχεις και άμα ναι. Εγώ θα σας μπριζώσω και τους δύο, οπότε δεν γίνεται. Καλά, άσε. Τώρα αυτή την περίοδο δεν είμαστε για, δεν έχουμε και ιδιαίτερη ρόλη. Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε ρε Κοσμά. Όλα ξεχνιούνται. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θέλω ωραία, να τον πω ότι μέχρι στιγμής βλέπω ότι το διαχειριζόμαστε όλο αυτό το πράγμα ήρεμα και έτσι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς, όπως έχω πει και να μην γινόμαστε γραφικοί, αλλά πρέπει να τα λέμε συνέχεια, δεν έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος τρέχουν από τα μπατζάκια του πολλά και δεν τα δίνει. Δεδομένο είναι αυτό. Έχει καβούρια. Αν είχε καβούρια και το αντιλαμβανόμασταν, σίγουρα θα κάναμε άλλου τύπου κριτική. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα μείνει και στο απειρόβλητο σε οτιδήποτε λάθος, έτσι. Α, μπράβο. Αυτό για κάποιους που όταν βγαίνει κάποιος και λέει, ας πούμε, το άσπρο, α, θεωρεί μαύρο. Άμα πει το μαύρο, θεωρεί άσπρο και πάει λέγοντας. Όχι, παιδιά. Δηλαδή, η κριτική μπορεί να κάνουμε, αλλά να κάνουμε μια καλόπιστη κριτική. Το πάρε μπούλο, φύγε εσύ, κάνε εσύ, δεν είναι καλόπιστη κριτική. Νομίζω δεν, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Ό,τι λοιπόν, βλέπουμε, σφυρίζουμε. Να πάψει αυτό στον Άρη. Έτσι, στον Άρη αυτό το πράγμα πιστεύω ότι διωγγώνεται, πιστεύω σε όλες τις ομάδες λίγο πολύ υπάρχει όταν υπάρχουν αποτυχίες, στον Άρη διωγγώνεται κατά την άποψή μου, διότι είναι μισός αιώνας χωρίς τίτλο, έτσι. Θεωρώ ότι το 80% όσον αφορά αυτό το σίγουρα. Πρόβλημα είναι αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Και όταν έτσι πιστεύω έχει, τώρα. Κοίταξε, όταν βλέπεις ότι έχεις παράδειγμα ως κόσμο, σαν κόσμος υπάρχει δύναμη τεράστια, και βλέπεις ότι η ομάδα δεν μπορεί να ακολουθήσει τον κόσμο στην ουσία, που ως συνήθως πάντα ο κόσμος ακολουθεί την ομάδα,
αυτό όλο λίγο σε κάνει. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι όλο τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει όμως να μπούμε όμως και στη φάση να σκεφτόμαστε λογικά. Έτσι. Κανένας, όλη τη γνώμη, δηλαδή χθες το βράδυ, παράδειγμα, με το, στο Γιώργο που μιλούσαμε στη Ζούγκλα. Ναι, άκουσα σε κάποια στιγμή. Ο Γιώργος κάνει το, και το χαβαλέ, εντάξει. Κανένας φυσικά δεν την έπεσε ούτε στο Στέλιο, αν είναι δυνατόν. Απλά μιλήσαμε έντονα και δεν είναι κακό να μιλάς έντονα, αρκεί να μην φωνάζεις, να μην μαλώνεις. Ήθελα να παρέμβω κάποια στιγμή, αλλά ξέρεις εσύ τώρα τα προβλήματα, οπότε εντάξει, δεν το κάνω. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν γίνεται. Εσύ έχεις και εκπομπή, είναι λογικό. Ναι, δεν θέλω να. Αυτά που να πεις τα λες, οι ακροατές σε διψάνε περισσότερο να μιλήσουν. Έτσι, έτσι. Εγώ λογικό. Βλέπω όμως ότι σιγά σιγά γίνονται κάποιες κινήσεις. Τώρα, το αν μας αρέσει ή όχι ο Γκαρσία να είναι, σαν παίκτης πιστεύω ότι όλοι θα τον θέλαμε. Μπορεί να έχουμε μία άποψη στο γιατί να δώσει αυτά τα λεφτά. Παιδιά, δεν είμαστε στην τσέπη. Όντως. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του σαν Καρυπίδης, μπορεί από κάπου κάτι οτιδήποτε, γιατί σε ανίποτο χρόνο έχει πει όμως και το εξής, ότι πάμε να χτίσουμε μια καινούργια ομάδα. Πάμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Εκ των πραγμάτων, θα χτίσει τη νέα ομάδα από τη στιγμή που φεύγουν τα 2/3 της ομάδας. Έτσι, τη μισή ομάδα σίγουρα. Ναι, οπότε... Θέλει να χτίσει όμως. Θέλει όμως να χτίσει μια ομάδα με άλλα πρότυπα. Θα δούμε. Μας έχει αποδείξει όμως, έτσι, και αυτό να το λέμε, ότι αργεί λίγο, είναι σαν τα παιδάκια που ξανακάθονται στην πρώτη δημοτικού ξανά για να τα μάθουν καλύτερα, αλλά τα μαθαίνουν όμως και μετά το πάει καλύτερα. Ας είναι έτσι. Εντάξει, με την υποσημείωση, σωστά είναι αυτά που λες, στα περισσότερα συμφωνώ, με την υποσημείωση ότι η λέξη υπομονή στον Άρη. Πρόσεξε, μπορεί να μην έχει τάξη και όντως δεν έχει τάξη γιατί έχει οικονομικό ταβάνι ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά η λέξη υπομονή δεν υπάρχει στον Άρη. Για μένα. Φτάσει και σε κρίσιμη ηλικία, γιατί είναι σε πιο δύσκολη ηλικία από τα 45 εγώ μέχρι είμαι και τα 65. Σεπτέμβριο 52 είμαι, τι να σου κάνω. Εγώ 51, 50, τον Οκτώβριο 52. Εντάξει. Τον Οκτώβριο 52. Λοιπόν, και λέω, δεν θέλω ρε φίλε να φύγω και να μην έχω δει κάτι. Το πιο πιθανό είναι να φύγεις χωρίς να έχεις δει κάτι όμως. Σου το λέω για να το γράψεις, έτσι. Είναι, όχι, και, είναι και καλό, είναι και καλό για. Αν και γίνομαι μακάβριος, είναι και καλό για τα φόπλακα. Έφυγα χωρίς να δω τίποτα. Εντάξει. Τέλειο είναι. Έγινε ρε. Λοιπόν, κλείσε. Okay, φιλαράκι, να τα πούμε. Τα λέμε βέβαια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μιλάτε τέτοια. Βέβαια, εντάξει. Το μπάσκετ είδες και πολλά, έτσι. Εντάξει, να λέμε και τα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν βλέπω να μιλάμε, να ξέρεις. Καλησπέρα. Πού να πούμε ότι είχαμε να πούμε και για μπάσκετ. Καλησπέρα, Ζάχο. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για μπάσκετ και για τόσκο. Θέλω να πω κάτι, έτσι. Πάμε. Καλησπέρα, Ζάχο. Έλα, ρε Θόδωρα. Καλησπέρα. Καλά. Προσπαθούμε να πω 1-2 η Λάτσιο το γύρισε. Αν μείνει έτσι, γιατί είμαστε στο 77ο λεπτό, είναι δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Χάνω ημίχρονο, κερδίζω τελικό. Η Λάτσιο. Τι να κάνουμε. Πάμε. Λοιπόν. Εγώ είμαι της λογικής ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψυχραιμοί. Δηλαδή, εγώ φρόντισα χθες να μην πολύ ακούσω ραδιόφωνα, γιατί πήρα λίγο κλίμα. Οπότε λέω, άσε να περάσει μια μέρα και όντως πάντα. Εννοείς για την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα και με το θέμα αποχωρήσεων, να μην ανανεώσω και όλα αυτά. Χθες, ας πούμε, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, έτσι. Ναι. Σε σχέση με τη σημερινή μέρα. Δηλαδή, άκουγες μια καταστροφολογία περισσότερο. Ναι, Θόδωρο, γιατί είπε ένα λεπτό να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Ναι. Ήταν η ανησυχία, δεν ήταν χωρίς, πώς το λένε, ανέτεια. Εδώ λίγο πολύ κινδυνεύαμε να μείνουμε χωρίς εντεκάδα, έτσι. Για να τα λέμε και όλα. Ή να παίζουν στην εντεκάδα οι δύο πιτσιρικάδες, ξέρω να παίζει κανένας ο αίμα να παίζει αμυντικό χάφ εκεί, φτάναμε. Παρεπιπτόντως αργότερα αν μπορείς, δες λίγο το ρεπορτάζ εκεί που λέγεται την αποστολή του Παναθηναϊκού αύριο. Του Παναθηναϊκός έχει, ναι. Τα πράγματα πολύ χειρότερα. Του Παναθηναϊκός έχει. Όντως. Και 5 ξένους. Αυτό δεν διαφέρει. Ένα λεπτό. Ότι και ο Παναθηναϊκός έχει τα ίδια προβλήματα. Δεν διαφοροποιεί το ότι κάτι έγινε λάθος σε εμάς. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνουν. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, έφυγε ο Χουλτ, έτσι, ο Κλωναρίδης. Ή, ας πούμε, διάβαζα πριν από λίγες μέρες. Και στον ΠΑΟΚ. Τώρα τα λέγεται κι άλλο. Από Σερβία ρεπορτάζ για το θέμα του Γκαρσία. Ότι η ΑΕΚ τον επιθυμεί ως δανεικό. Ποιος ο. Καλά, ο Καβούργιας είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, αφού δεν είναι στο αγγέλο του νερού. Τι να κάνω. Άμα παλέμε τους δανεικούς. Καταλαβαίνεις τώρα, ας πούμε. Του αγγέλου του νερού δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, ο άνθρωπος. Συν το ότι, επειδή άκουσα από την αρχή την εκπομπή που τους ακροατές, μην προτρέχουμε για το σχεδιασμό. Εντάξει, γενικότερα έχει βγει ένα ρεπορτάζ και αυτό είναι θέμα χαριστέ και ένικ πιο πολύ.
για μια ανανέωση ομάδας να παίζουν λίγο και οι ηλικίες, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Να γίνει πιο αθλητική, γι' αυτό λέμε. Εντάξει, για τον Γκαρσία, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Καρυπίδης, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Να είναι οριακά, ξέρεις. Θοδωρέ, να πάρω ένα 700 από τον Φετφαντίδη. Αυτό ακριβώς. Μου δείχνει αυτή η κίνηση, αν γίνει, μου δείχνει ότι υπάρχει και άλλο χρήμα από πίσω να ξοδευτεί. Αλλιώς, ότι... αυτό δείχνει. Το τι θα δούμε μετά θα το δούμε. Συν το ότι πορεύεται με το αυτό που είχε πει κανένα μήνα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα λυθεί το θέμα του μπαν, έτσι. Καλά, αυτό το έχουμε σαν δεδομένο. Αλλιώς δεν μπορεί να. Ακριβώς. Αλλιώς πώς θα γίνει. Αλλιώς θα μείνουμε. Θα βάλε φόρμες να παίξει και εσύ, έτσι. Επιβάλλεται να το λύσει. Ναι, πιστεύω... Όχι, δεν επιβάλλεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ πιστεύω και μακάρι να βγει, ας πούμε, μέχρι να τελειώσουν τα play-off 19 Ιουλίου να έχει λυθεί το θέμα, καταλάβες. Γιατί οι μεταγραφές αρχίζουν από 3 Αυγούστου. Μέχρι 5 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, είναι μέχρι ακριβώς, 5 Οκτωβρίου οι μεταγραφές. Αν φαντάσουν να έχει λυθεί το μπαν μέχρι 20 Ιουλίου, μια χαρά, ήδη σχεδιασμός γίνεται. Σε αυτό, λέγεται, σε αυτό το τομέα ήμασταν τυχεροί όσον αφορά τον κορονοϊό. Πάνε πιο πίσω. Λόγω του μπαν μας ωφέλησε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και για το θέμα, ας πούμε, αυτό τώρα της παράδοσης του Γκάμα του Ματίγια. Θα δούμε δηλαδή τι θα γίνει. Μπορεί μέχρι τότε, γιατί ξέρεις, ανέβασαν απαιτήσεις, έτσι. Ανέβασαν, έτσι λέει, ναι. Ναι. Άμα ενώ είχαν συμφωνήσει, ζήτησαν πάλι. Ναι, ναι. Και για να δούμε. Το πάνω χέρι το έχει ο Άρης μετά. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό λέω, μην προτρέχουμε. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω δεν λειτουργούν σαν τυφλά. Δεν λειτουργούν σαν τυφλά. Και ένα τελευταίο. Κλείσε με αυτό, Θόδωρα. Το Τόσκο ελπίζω να συνεχίσει το πράγμα. Ευτυχώς δεν ξεχάστηκε. Δείχνει ότι γίνεται δουλειά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμείς λέγαμε ότι το πράγμα, για μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι σκεφτόμασταν ότι το πράγμα πάει να κουκουλωθεί, αλλά φαίνεται πως όχι, έτσι. Εντάξει, ξέρεις τι, άμα βλέπεις, ας πούμε, για το θέμα, ας πούμε, με την περίπτωση με το Βιτριόλι, έτσι. Είναι ένα άτομο, γύρω στον ένα μήνα έγινε ιστορία. Εδώ τώρα μιλάμε για 18-20 άτομα, έτσι. Για να δούμε. Μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο. Αποδόθηκαν, λέει, κατηγορίες όσον αφορά την κοπέλα. Θα δούμε τώρα, φυσικά, όλα αυτά. Έχουν μπροστά τους δρόμο και θέλουμε φυσικά να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Τίποτα περισσότερο, ούτε να την πληρώσει κανένας αθώος, αλλά και ο ένοχος πρέπει να την πληρώσει, έτσι. Έτσι. Γιατί η αδικία και η ανισονομία γεννάει και τη βία. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Να σε καλά, Θόδωρα. Να σε καλά. Τσαο, τσαο. Εμέσως πλήρως σαφώς, είπαμε, κάναμε και ένα μικρό σχόλιο. Πάμε στους φίλους. Θες να μιλήσεις, δεν θα μιλήσεις. Καλησπέρα. Ούτε εγώ. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εσείς είστε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Άρα... Έλα, ο Κώστας είναι Ζάχο. Και ο Στέλιος, έτσι. Και ο Στέλιος μαζί μου, έτσι. Ο φίλος μας βοηθάει. Ο Στέλιος. Στέλιος Παπαντονίου, δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, έτσι. Α, όχι, δεν ήξερα το όνομα του παιδιού, γι' αυτό Στέλιο... δεν Στέλιος Παπαντονίου, δικός μας. Α, δεν την άκουσα από την αρχή την εκπομπή, γι' αυτό. Ωραία. Δεν κατάλαβα... Ωραία. Άρα είχε δίκιο ο Κοσμάς που είπε ότι λέμε εμείς καλησπέρα και λογικά το ακούν όλοι. Όλοι στις γάμες το ακούνε. Ναι, και ναι, όντως δεν πειράζει. Όλοι... Ναι, ναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα αυτό γιατί δεν ξέρεις, ναι, πραγματικά. Γι' αυτό. Γιατί βιάζεσαι, δηλαδή. Ναι, γιατί και εσύ έκανες γύρω στα 5 δευτερόλεπτα να μας απαντήσεις, λογικά. Ναι, 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 μα σου λέω δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Αν επιστήνει σε μένα, σε άλλον και ξέρει όταν είσαι και ώρα στην αναμονή. Δεν καταλαβαίνει τώρα. Είμαι εγώ, δεν είμαι. Έτσι, πάμε, πάμε. Οπότε καλησπέρα και σα Στέλιο. Κοιτάξτε παιδιά, τώρα Ζάχο, όσον αφορά για τη δικιά μας ομάδα, εγώ ξέρεις πάντα μιλάω στο αγωνιστικό κομμάτι πάνω. Mm-hmm. Όσον αφορά το οικονομικό, από ό,τι ξέρω η ομάδα έχει οικονομικό διευθυντή. Ο κύριος Τουμασάτος είναι. Κακός δεν τον παρουσιάσανε. Πρώτη φορά τον ακούω. Οπότε αφού υπάρχει οικονομικός διευθυντής, με τον κύριο Καρυπίδη έχουν κάνει το πλάνο το οικονομικό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Όχι, ο κύριος βέβαια. Καρυπίδης ήταν και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ξέρει τι έχουμε φάει. Δεν νομίζω να θέλει να καταστραφεί η επένδυσή του. Δεν έχει λογική αυτό. Είπαμε. Κάτι στο τέλος της χρονιάς, λέω τουλάχιστον δική μου λογική. Να είναι όλοι πληρωμένοι, να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της ομάδος. Και χρέη να μην έχει κάνει. Ναι, όταν λέμε να είναι όλοι πληρωμένοι, φυσικά δεν υπάρχουν χρέη, έτσι. Αυτό. Να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και φυσικά, εγώ είναι οι τρεις λόγοι που μπορώ να έχω πρόβλημα με τον Καρυπίδη. Αν είναι απλήρωτη η ομάδα, αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της. Και το τρίτο είναι αν παρουσιαστεί κάποιος, έστω μία σκάλα, πιο δυνατός οικονομικά από αυτόν και ζητήσει την ομάδα. Και δεν τη δίνει. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που για μένα μπορώ να έχω πρόβλημα. Απολύτως όπως το είπες. Για μένα πρώτος και κυρίαρχος είναι αν ο Καρυπίδης δεν είναι συνεπής. Δηλαδή αφήνει χρέη. Εκείνο ο λόγος που πρέπει να βγεις και να φωνάξεις. Σε τίποτα άλλο. Όχι σε τίποτα άλλο. Θα τον κάνεις την ανάλογη, να πεις την άποψή σου και δεν λέω αυτό. Αλλά αυτά είναι κόκκινες γραμμές. Ωραία. Αυτά πάμε. Είναι κόκκινες γραμμές. Και νομίζω, λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το αγωνιστικό, νομίζω, Ζάχο, ότι κατά τη δική μου άποψη, έτσι όπως βλέπω και την ομάδα, νομίζω ότι η ομάδα αυτή έχει φτάσει στο ταβάνι της.
δεν μπορούν παραπάνω να δώσουν Ζάχο. Ναι. Κάποιοι παίχτες. Μην τώρα, μην κοροϊδεύουμε. Ένα λεπτό. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά δηλαδή αυτή που θα φτιαχτεί η επόμενη ομάδα, όσο καλή και να είναι, μπορεί να πάει περισσότερο από αυτό που πήγε αυτή. Δηλαδή να πάει πάνω από την. Τι χρειάζεται ο Άρης. Ναι. Για μένα. Για να πάει παραπάνω. Ο Άρης, Ζάχου, χρειάζεται πιο αθλητικά χαρακτηριστικά μέσα στην ομάδα του. Ωραία. Αν ο Άρης έχει μία. Είναι soft ομάδα. Ωραία. Αν έχει μία αθλητική ομάδα, πες ότι ήταν αυτή η ομάδα. Γιατί σαν ικανότητες οι παίκτες είχαν καλές ικανότητες. Και ήταν πιο αθλητικοί και ήταν πιο νέοι. Αν να το πω αλλιώς. Ήταν ο Ιντέγε. Ας τον Ιντέγε, πες ένα πιο καλό σεντερφόρ. Ήταν 27 χρονών. Ήταν ο Λάρσον 26. Και ήταν ο Ντιγκινή 25. Μπορούσε να πάει μέχρι πού αυτός ο Άρης δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει τουλάχιστον 10 με 12 βαθμούς παραπάνω. 10 με 12 βαθμούς, δηλαδή θα ήταν τρίτο-τέταρτος. Τέταρτος. Μεγάλη διαφορά. Δεν μιλάω για πρωτάθλημα. Α, μπράβο. Άρα τα οικονομικά. Α, μπράβο. Αυτό θέλω. Όχι. Δεν μπορείς να χτυπήσεις. Άρα με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, ό,τι και να βρεις, δεν μπορείς. Έτσι. Μα θέλεις παραπάνω και προσωπικότητες πλέον και παίκτες, πρόσεξε. Οι προσωπικότητες, φίλε, και οι παραπάνω ικανότητες και οι προσωπικότητες πληρώνονται. Ακριβώς αυτό δεν μπορείς, δεν μπορείς με αυτά τα λεφτά. Οι οποίοι στις ομάδες τους έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Φυσικά. Καταλαβαίνεις φυσικά. Έχει την εμπειρία ένας, όταν λέμε προσωπικότητα, αυτό λέμε. Προσωπικότητα νικητής, το προσωπικό να κάνει τη διαφορά. Πήρε τον Γκιάρο, Φερρυπίν, από την Μπενφίκα. Με την Μπενφίκα είχε πάρει πρωτάθλημα ο Γκιάρο. Γι' αυτό και τα προσωπικότητα πίσω στην άμυνα. Ο Γκιάρο έφυγε Εθνική Βραζιλία. Είχε 20 συμμετοχές σε Εθνική Βραζιλία. Ακριβώς. Σε παρακαλώ. Όταν λέμε τώρα δίπλα στο Ρόζο να πάρει παίκτη, θα πάρει μια κλάση πάνω από το Βέλεθ παίκτη. Αν θες να ανέβεις επίπεδο. Έτσι όπως το λες. Και λίγο μπορεί. Πώς θα γίνει. Τώρα στα χαφ. Καλώς, ωραία, θα κρατήσει την μπάλα Ματίγια, δεν λέω, και δεν κάνει. Παιδιά, ο Ματίγια όμως είναι ένα χαφ, ο οποίος δεν μπορεί να μαρκάρει, δεν μπορεί να πιέσει το pressing αυτό να το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν πιέζει ούτε με πιεσόμετρο στο χέρι, φίλε. Ούτε με τίποτα. Ναι. Ο Ματίγια όταν χάνεται η μπάλα, έχει κόψει μια φορά μια κάθετη πάσα. Έχει κόψει τάκι, μια φορά με ένα γιαταγάνι που είχε στο χέρι, την έκοψε. Και με βαλέ. Ναι, και με βαλέ κόβει. Παιδιά, κάποια πράγματα είναι να βλέπουμε και στο χόρτο τι γίνεται. Έτσι. Βλέπεις, ο Γκάμα και ο Φερβατζίδης. Μπαλαδόρι, ρε φίλε. Να κόψει εισιτήριο να του δει. Μπαλαδόρι. Εγώ θεωρώ, αν δεν ήταν τον μπαν, δεν θα τον ανανέωνε το Ματίγια, να σου πω την αλήθεια. Έτσι θεωρώ. Αν δεν ήταν τον μπαν. Θεωρώ. Ο Γκάμα και ο Φερβατζίδης, και θα σου πω κάτι πιο ακραίο ακόμα. Ο Γκάμα και ο Φερβατζίδης. Μπαλαδόρι. Πραγματικά. Δηλαδή κόβει εισιτήριο να του δει. Μόνο που αγγίζουν την μπάλα, λες τι. Ναι. Ρε Ζάχο. Και τον Βασίλη δίπλα θέλω να πω. Γιατί ποδοσφαιρικά μιλάμε. Όταν χάνεται η μπάλα, πού είναι ο πες μου. Και εσύ πρόξεις δεν έχεις σχέση. Θα μου πεις την άποψή σου. Όταν χάνε την μπάλα, μπορείς να μου πεις που είναι αυτοί οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες, ναι, εντάξει, ξέρεις, θα σου πω πολύ είναι εύκολη απάντηση. Κανονικά στο μοντέρνο ποδόσφαιρο πρέπει να γυρίσουν να μαρκάρουν. Δεν θα μαρκάρουν όμως. Γιατί πρέπει να έχουν δυνάμεις για να κάνουν αυτό που είπες καλά. Να κάνουν τη γρήγορη την κούρσα. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα ο Φετφατζής στα 30 να γυρίζει να μαρκάρει. Δεν γίνεται. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό θέλεις δύο χαφάρες. Έναν σαν το Σάσα, ένα σαν το Σιώπη. Και έναν αράπακλα μαύρο, συγγνώμη, μαύρο που δεν ξέρω ποιο είναι το. Μαζί με το Σάσα εκεί ακόμη έναν. Ναι, ναι. Έτσι. Ένα τέτοιο μαζί με το Σάσα, ο οποίος θα καταπίνει στο κερδικά. Θέλεις, και έναν άλλο θέλεις, τρίτο χαφ, αν θέλεις λίγο πιο μπροστά, και αυτός όμως να έχει τρεξίματα. Και το Ματέο Φερρυπίν που λέτε, άσχετα, δεν ξέρω τώρα αν τα κάνει ή δεν κάνει. Ο Ματέο τι έχει. Ο Ματέο έχει επιστροφές. Έχει επιστροφές, βέβαια. Τον μπακ να βέβαια. Τώρα έχει επιστροφές γιατί είναι και 23-24 χρόνια. Γι' αυτό έχει επιστροφές. Έναν τέτοιον θες και από την άλλη πλευρά. Γιατί ο Χαβίτο, τι ήταν ο τεχνητά, γιατί δεν κάνει ένας προπονητής τον έβγαζε έξω του Χαβίτο. Για βλάκα τους. Ο Χαβίτο γυρνούσε και ο Χαβίτο βοήθησε, όντως. Κατάφερε πολλά χιλιάδες ήταν... Όντως. Ο Χαβίτο ήταν, φίλε, όπως τώρα. Ωραία. Κλείσε μόνο με αυτό. Κάτι τελευταίο, Ζάχο. Ναι. Και στο Βασίλη για την ομιλία. Γιατί μου αρέσει να μιλώ από εσά. Βασίλη, Στέλιο. Άντε, Βασίλη, κόλλησα. Δεν πειράζει, σταμάτησε με. Ναι, Στέλιο, θα σου πω κάτι για την ομάδα σου. Ο Πάοκ έχει πάρα πολύ αργό κέντρο. Το πρόβλημα του Πάοκ είναι κέντρο. Μην κάνετε το λάθος και πάρεις κριτήριο το παιχνίδι με τον Άρη. Όχι, προφανώς. Έχει πολύ αργό, γιατί πρόσεξε εδώ, έχει περάσει ο Μπίσες Βάρ σε sprint παίχτη του Άρη, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά έχει αργό κέντρο, πολύ αργό κέντρο. Έχει γενικότερα θέμα στο κέντρο ΠΑΟΚ, από την αρχή της σεζόν ναι, έχει. Θέλει πιο γρήγορους παίχτες εκεί. Ναι, μεγάλος, ο Μαουρίσιο δεν μπορεί, ο Ισραήλ δεν μπορεί να στρίψει. Πες ότι έχουν καλό, πες ότι έχουν καλό κέντρο να μην αλλάξει κανέναν. Τι λένε αυτά που λες. Και προπονηταρά. Και προπονηταρά έχουν αυτά, θα λες. Ξύπνα. Εγώ το προπονητή το κρατούσε τουλάχιστον χρονιά ακόμα. Σε όποιον προπονητή θα πάει να το ρωτήσει, το 4-3-3 θέλει πολλά τρεξίματα, παιδιά. Και θέλει και παιχταράδες μέσα. Να σε καλά, να σε καλά, σε κλείνω λίγο. Άκοψα. Λοιπόν, να μιλήσω για πρώτα. Δεν είναι η καλή αντιμετώπιση. Πες ότι είναι μια χαρά στο κέντρο, πρέπει να του ανανεώσει όπως και τον Άμπελ Φερέιρα. Έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο. Να μείνει για πάντα.
λέω εγώ. Κάνει κανένα double του χρόνου, θα αυτοκτονήσουμε. Καλησπέρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα. Γεια σου, ρε ξάδερφε. Νάτος, εμφανίστη, Πασχα... Έλα. Λοιπόν, φυλάκια στο Στελάρα. Νάτος. Τον αγαπώ πολύ γιατί έχει το όνομα του γιού μου. Α, μόνο... Γεια σας. Και είναι και παοκάρα. Μόνο γι' αυτό τον εκτιμάς, γιατί έχει το όνομα του γιού. Γιατί είναι παοκάρα. Γιατί είναι παοκάρα, ναι. Τέλος. Και παοκάρα. Τι κάνετε, ρε Συρία. Τι να κάνουμε, μωρέ, να. Λοιπόν, ο προηγούμενος Βασίλη. Μας έχουμε πρωτοχρονιά σήμερα. Περιμένει τον Άγιο Βασίλη να του φέρει κανένα δώρο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Μπορεί να περιμένει τον Άγιο Βασίλειο. Λοιπόν, το στέλνει μια ερώτηση. Εδώ είναι. Πείτε μου. Μήπως πρέπει ο Παύλο Γκαρσία από την ΚΑΠΑ 19 να γίνει προπονητής στον ΠΑΟΚ? Εκεί πάει άποψη, το μυαλό μου. Τι είναι άποψη του να ακούς? Κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα. Να ξοδεύει τσάπα λεφτά τώρα ο Ιβάν. Γιατί τσάπα θέλει προπονητής άλλος. Τώρα αυτό το προπονητή πόσο? Τι συμβόλιο τον έχουμε, 2 εκατομμύρια? 2 εκατομμύρια, αλλά τώρα με τον κορονοϊό θα έπεσε λίγο λογικά. Όχι λογικά, σίγουρα έπεσε. 1980 τώρα είναι. Έπεσε σίγουρα. Όπως και να έχει, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι καλύτερα είναι να συνεχίσει τουλάχιστον για ένα χρόνο για να κάνει τη δικιά του ομάδα, να χτίσει τη δικιά του ομάδα, να φέρει τους δικούς του ποδοσφαιριστές και να μπορέσει να το πάει πιο ορθολογικά το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά αυτούς τους παίκτες που ήρθαν δεν τους έφερε αυτός και αυτοί οι παίκτες που είχε ήταν αυτούς που βρήκε. Και αναγκάστηκε να κάνει ό,τι έκανε. Συν με τις ατυχίες που είχε μέσα στη σεζόν. Αυτό λέω. Σίγουρα κάνει λάθη και τα λοιπά. Ας τον δούμε μια σεζόν και μετά, ρε παιδί μου, εντάξει, ας το διώξουμε. Ας ανεβάσουμε τον Γκαρσία. Ο άνθρωπος το είπε. Γκαρσίας. Και... Ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία πόσα χρόνια είναι πρωταθλητής στην ΚΑΠΑ 19. Τα τελευταία χρόνια παίρνει συνέχεια τίτλους στην ΚΑΠΑ 19. Γύρω στα 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Τρία χρόνια είναι ο Γκαρσία στην ΚΑΠΑ 19. Τρία χρόνια. Απλώς το θέμα είναι ότι στις ακαδημίες τουλάχιστον δεν είναι το πώς παίρνεις τίτλους ή πόσους παίρνεις τίτλους. Είναι το πόσοι από αυτούς παίζουν στη μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρωτάθλημα. Να, τον Πεχταρά τον έβγαλε ο Παύλος. Το Τζιόλε. Και επιμένω. Άντε, με τη διετσία τα παίρνετε όλα και στην ΚΑΠΑ 19, πώς λέγεται. Και όλα με τη διετσία τα παίρνετε. Ζαχώ, ναι. Πότε θα λέμε στο Άργος, ρε. Τώρα, άμα σου πω, τι να σου πω τώρα. Μα αυτά που πάθαμε. Άσε. Τι έγινε, ρε. Άσε, τώρα δεν είναι για τον τέτοιο. Για τον αέρα έχουμε πρόβλημα. Αμάρεχε, μην με στενοχωρεί. Έχουμε τώρα πρόβλημα σπίτι, τι να κάνουμε. Μας προέκυψε. Καλά, πρόβλημα. Καλό κουράγιο, τι να σου μπορεί να κάνει. Αυτό χρειάζεται το κουράγιο, όπως είπες, χρειάζεται. Είναι τέτοια περίπτωση. Τι να κάνουμε. Okay. Την αγάπη μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γιάννη Χλοκλό που είναι, ρε. Άστο να δουλεύει ο άνθρωπος, δουλειά είναι. Φτιάχνει τσου. Δεν κουράζεται να τους. Ζάχο, θα σου μια πετσέτα ε σίγμα. Μάθει πετσέτες, ελληνικό στρατός. Γιατί δρώνει πολύ τον μπορώ. Εδώ η δρόνη, όντως. Όντως, στείλ την. Καλοδεχούμενη. Άντε, καλή εκπομπή να έχετε. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στους τρεις τελευταίους για να κάνουμε και ένα διάλειμμα. Okay. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο. Έπεσε πριν. Έλα, ναι, ρε, ναι, έλα, πάμε. Έπεσε πριν. Πάμε. Αυτό που σου έλεγα, δεν θέλω, ρε φίλε. Δηλαδή, αν και είναι που λένε, ας πούμε, ο Ματέο, μεγάλο που λένε, και εγώ δεν θέλω να δώσω τόσα λεφτά, ας πούμε, για να παίξει μόνο. Βέβαια, πήγα να σου πω, αλλά έπεσε η γραμμή ακριβώς σε εκείνο το σημείο, ότι αν έχει να δώσει φυσικά αυτά τα λεφτά, καλοδεχούμενος. Απλά λέμε ότι επειδή θα είναι και μια χρονιά με λιγότερα έσοδα, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Από όλες τις απόψεις. Ναι, ναι. Μου έρχεται λίγο περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Όλα τα λεφτά τώρα που θα. Μακάρι να υπάρχουν χρήματα και φυσικά εμείς τον παίκτη τον θέλουμε και δεν είμαστε στην τσέπη του Πρόεδρου, έτσι. Μακάρι να έχει να δώσει. Μια... Ναι, αλλά... ναι, πρέπει να κάνει μια συνέντευξη τύπου Πρόεδρος. Νομίζω πρέπει να γίνει. Να τελειώνει και η χρονιά, με το τέλος της χρονιάς πρέπει, ναι. Και να μας πει και τα σχέδια της επόμενης. Τα πλάνα, έτσι, έτσι. Τα πλάνα για το χρόνο. Όχι, ναι, νομίζω ότι θα γίνει. Μια απολογιστική τέλος πάντων της χρονιάς. Ίσως και μια απολογιστική, αλλά και μια για τη νέα χρονιά σου. Έτσι, έτσι. Αυτό, ας πούμε, και αν μπορείτε να το βγάλετε και τον πρόεδρο στην. Όχι στην εκπομπή, στο σταθμό τέλος πάντων. Νομίζω εδώ το All About Aris θα κάνει. Εδώ πέρα έχουμε και τον Χρήσαδο Τσαλτίδη και τον Νίκο Παπαδόπουλο και όλο το team. Νομίζω θα είναι στα σχέδια. Αυτό φαντάζομαι να γίνει Ζάχο, στο τέλος χρονιάς. Αν δώσει τόσα λεφτά στο Ματέο, κάτι θα έχει στο νου του τώρα. Δεν νομίζω να τα κάνει έτσι τώρα. Στο νου του δεν ξέρω, στην τσέπη πρέπει να έχει πάντως. Γιατί αν δεν έχει, είναι πολύ ανοιχτωσιά ό,τι πάρει σχεδόν από το ένα να το δώσει στον άλλον. Επιπλέον δεν κάνει. Ναι. Θα δούμε. Άμα ακούνε άνθρωποι του τώρα, να τον συμβουλεύσουν, παιδί μου, να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκανε πέρσι με τον Ιντέγια.
πεταμένα λεφτά, α πούμε. Και, και ας βάλει και παίχτες από την K17, K20, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ας προωθήσουν παίχτες εκεί πέρα. Θα δούμε, αυτό. Θα δούμε το πλάνο, θα δούμε τις επιλογές. Εδώ πέρα είμαστε για να κρίνουμε. Είπαμε, η κριτική μέχρι... ποτέ δεν έβλεψε, έτσι. Μέχρι πότε θα κάνετε εκπομπή, ρε? Κανονικά, μέχρι πάντα. Μέχρι να μας σταματήσει. Εννοεί άμα πάτε να βάλετε διακοπές. Κοίτα, άκουσα. Εγώ όπως και πέρσι. Άκουσα. Εγώ δεν είμαι τη θάλασσα καθόλου. Και πέρσι δεν πήρα άδεια εδώ, αν και είχα άδεια. Έλειψα κάποιες μέρες. Τώρα βέβαια, όπως είπα και στο προηγούμενο, γιατί δεν θέλω να το λέω στον αέρα, έτσι μην νομίζω να το λέω. Επειδή προέκυψε και ένα πρόβλημα στο σπίτι, έτσι κι αλλιώς δεν πάω στη θάλασσα. Εδώ θα είμαι. Τώρα βέβαια, επαναλαμβάνω, θα υπάρχει και νέο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε αν είμαστε και στα πλάνα του ραδιοφώνου, όπως και όλοι οι συντελεστές, έτσι. Αυτά είναι συζητήσεις που θα γίνουν. Ο σταθμός πρώτα τι θέλει και μετά μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε κι εμείς, έτσι. Πρώτα θα είναι αν θέλει ο σταθμός και τι θέλει. Δεν είναι δικό μας. Καλά, εντάξει, αυτό εντάξει, αν έχει απήχηση, όχι, το ξέρει ο σταθμός. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω. Να σε καλά. Στους δύο τελευταίους, για να κάνουμε διάλειμμα, δεν κάναμε τίποτα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νάτος ο Ατρόμητος. Γεια σου Στέλιο. Νάτος. Γεια χαρά. Γεια σου ρε. Τι κάνετε ρε παιδιά, ωραίο Στέλιος τα είπε εξαιρετικά. Για τον προπονητή να τον αφήσουν να δουλέψει τον άνθρωπο. Πάντα τα λέει εξαιρετικά. Πάντα τα λέει. Μαζί θα φάμε το ξύλο. Αφού σκέψω συμφωνώ κι εγώ. Αφού συμφωνώ κι εγώ. Γι' αυτό θα φάμε το ξύλο. Αφού κι εγώ συμφωνώ να μείνει ο άνθρωπος να δουλέψει. Θα νομίζω το κάνουμε τώρα που λες να μην να δουλέψει. Άμα πάρει το χρόνο του W, είπε θα αυτοκτονήσει. Δεν είναι αυτή, θα πηδήξει από το παράθυρο. Όχι, πρέπει να το αναιρέσει αυτό γιατί και για το Μαρτίν πέρυσι τα βερνιάρι τον ανεβάζανε, τον κατεβάζανε και τώρα τα παίρνει όλα. Που ναι. Δούλεψε την ομάδα. Και για το Λουτσέσκου τα ίδια λέγανε και ο άνθρωπος πήγε και πήρε αίτητο. Ο προφέσορα σου έλεγε ότι με το Λουτσέσκου δεν παίρνει πρωτάθλημα ποτέ και πήρε αίτητο. Τέλο πάντων. Ναι, γνωστός. Εντάξει, ο προφέσορας που λες έκραζε και τον Βιερίνη και τον έλεγε κολαρά και είδες τι έκανε. Ειδικά πέρυσι. Ο Βιερίνη από την πρώτη χρονιά που είχε φάνηκε, ξέρω τώρα, μην λέμε βλακίες. Από την πρώτη χρονιά που ήταν και έβγανε μισή χρονιά, το θυμάμαι πολύ καλά, ήταν μισή χρονιά τραυματίας. Έλα, πάμε Γιάννη. Ναι, ισχύει αυτό. Πρέπει να δεις πρώτα το έργο του Αλληνού και μετά να κρίνεις. Αλλά για τον Καρσία τέλειο διαφωνώ στο ότι παίρνει, είπες, τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, ας πούμε, έχει πάρει με τους Πιτσιρικάδες και ένα δείγμα που είδαμε... Τα δύο τελευταία πήρε ουσιαστικά, νομίζω. Α, τα δύο, τέλος πάντων. Σημαίνει ότι κάνει καλή δουλειά. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι με μεγαλύτερη συχνότητα να στέλνει ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα. Σε αυτό το πλήσουν οι ομάδες που παίρνουν πρωτάθλημα, συγγνώμη. Ναι. Ειδικά σε όλες τις χώρες γίνεται αυτό. Πρέπει να έχεις ένα καλό μείγμα Ελλήνων παιχτών και έμπειρων και άπειρων πιτρικάδων συν 3-4 καλές προσθήκες ξένων. Και συνήθως το ξέρεις και εσύ ότι 11 με 13 παίχτες παίρνουν το πρωτάθλημα. Γιατί και ο προπονητής του Ολυμπιακού φέτος αν είδατε γιατί μία-δύο αλλαγές έκανε το πολύ στα παιχνίδια. Ναι. Δεν είναι τυχαίο που έβαζε συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους. Γιατί έχουν βρει το ρυθμό τους, τον αυτοματισμό τους, δεν μπορείς να κάνεις πολλές αλλαγές. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να την αλλάξει ολοκληρωτικά. Αλήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία, παιδιά, τώρα στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή με τη Γούλφ τώρα, άμα την περάσει, μετά πηγαίνει σε ένα. Το κάναμε μπασχετικό, δεν ξέρω αν κάπου το διάβασα. Ναι, σε μονά μάτς είναι. Τρία μάτς μετά, έτσι. Τρία μάτς για να πάρει το UEFA, νομίζω. Final 4, Final 8, κάτι τέτοιο στη Γερμανία που θα γίνει. Οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία. Γερμανία θα γίνει τελικά, γιατί λέγανε και για Αθήνα, λέγανε. Όχι, νομίζω Γερμανία. Αυτό διάβασα. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω γιατί ξέρεις. Το site είναι καλό. Αύγουστο θα γίνει. Οπότε εντάξει, τον Αύγουστο θα γίνουν αυτά και το Champions League και το Europa League. Εντάξει. Άσχετα τώρα που λέω εγώ γιατί. Εντάξει, δεν έχει τύχη. Όχι, θα σου πω προς τι έχει τύχη. Για πες. Έχει καλή ομάδα. Ναι. Όπως βλέπεις, η μπάλα του πηγαίνει φέτος πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μπορεί να σου πηγαίνει συνέχεια η μπάλα όμως, έτσι. Δεν γίνεται. Ούτε συνέχεια άτυχος μπορεί να είσαι, ούτε συνέχεια γύρος. Όχι. Η εύνοιά σου μπορεί να συνεχιστεί βέβαια, έτσι, γιατί έχει και ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ με ψυχολογία τώρα. Βλέπεις ότι οι ομάδες τον φοβούνται στην ουσία. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι θα αποκλειστεί από την Γκούλφ ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι θα αποκλειστεί. Καλά, δεν είμαι και ο. Νομίζω ότι έχει 50-50. Όχι, ρε. Τι 50-50. Σοβαρά μιλάς. Όχι, ρε. 50-50 με ένα πρώτο μάτς. Υπάρχει περίπτωση.
Οι Wolves δεν είναι καταρχήν. Ναι, οι Wolves δεν είναι Arsenal. Πρόσεξε. Οι Wolves δεν είναι Arsenal. Μπορεί σαν όνομα να είναι πολύ μικρό. Καλά, εντάξει, εντάξει. Είναι μια κλάση καλύτερη και σε ταχύτητα και σε δύναμη και σε όλα. Και σε παίκτες και σε όλα. Οι Wolves τώρα. Τώρα δεν λέω. Ήδη εσύ είδε τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί εγώ που το είδα δεν είδα τόσο. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν άκουσε. Δεν είδα το μάτς, το πρώτο μάτς. Δεν θέλω να λέω ψέματα στο μικρόφωνο. Έχω δει μάτς τη Wolves όμως γιατί βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο. Έτσι βλέπω. Ναι. Βέβαια εντάξει. Μπάλα είναι, μπάλα είναι. Εντάξει. Μπάλα είναι, αλλά θεωρώ ότι έχει λίγες πιθανότητες. Εντάξει. Σίγουρα έχει. Ναι, εγώ δεν είπα έχει 0. Δεν είπα έχει 0. Λέω θα αποκλειστεί. Θεωρώ ότι είναι 75-25. Έτσι το θεωρώ ότι είναι. Α πούμε την άλλη. Εγώ σου λέω ότι είναι 50-50. Για εντάξει, μένα, γιατί είδαμε. Νομίζω ότι έχει πολύ καλό πρόσωπο έχει δείξει φέτος όλα τα παιχνίδια. Έχει σταθερά καλή ομάδα δηλαδή. Και η απόδοσή της και ο Βαλμπουενά που είναι τραυματίας, σαν παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλάζει πάλι ο Ολυμπιακός. Ναι, ο Βαλμπουενά είναι βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι σωστό. Είναι άλλη ομάδα χωρίς τον Βαλμπουενά. Τεράστιο. Μου θυμίζει τον Αριέλ Μπαγάσα, ρε παιδιά. Είναι η ίδια κοψιά και αν και ο Μπαγάσα ήταν. Πολύ παιχταρά, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πώς δεν το θυμόμαστε. Δεν έχει πέρασει. Νομίζω, αν θέλεις την άποψή μου, είναι τουλάχιστον αυτό, είναι λίγο καλύτερο ο Βαλμπουενά από τον Ιμπαγάσα. Ήταν και ο άλλος το ίδιο στυλ, έτσι κοντούλη τέτοιο, με το καλό. Ο άλλος ήταν φοβερός παίκτης, παιδιά. Ήταν, πώς είναι. Καταπληκτικές κινήσεις στο χώρο, 1-2 και φοβερές πάσες. Φοβερά πόδια. Okay. Καλά Γιάννη, θα σε ευχαριστήσω γιατί πρέπει να περάσω και στο τελευταίο. Εμείς εδώ πέρα είμαστε έτσι. Εμείς όπως είδες για να νικήσουμε εύκολα 3-0, βάλαμε κοντομάνικα αντιλιακά. Και ναι, το είδα, το βλέπαμε εδώ χθες το μάτς, εύκολη νίκη. Και με μια γκολάρα το τρίτο του Ανδρούτσου ήταν πραγματικά γκολάρα. Εξαιρετικό. Αυτός είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, μια και λέμε για Ολυμπιακού. Ναι. Ο Ανδρούτσος. Για ακαδημίες. Πρέπει να βγουν παιδιά από τις ακαδημίες. Αυτό είναι το μήνυμα. Και το μέλλον είναι τα πιτυρίκια που έρχονται από τις μικρές ομάδες. Πάρτε το απόφαση. Καλό βράδυ. Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Στον τελευταίο φίλο για αυτό. Πριν πάμε στο διάλειμμα, καλησπέρα. Και τυχερός, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θες. Καλησπέρα και στους δυο σας. Το όνομά μου. Ναι. Μπράβο, ρε Ζάχο. Ένα λεπτό. Ο Άκη σήμερα. Έλα, ρε φίλο, τι φωνή είναι αυτή σήμερα. Περίμενε, δεν σε γνώρισα. Δεν πειράζει. Βραχνιασμένο. Βραχνιασμένο. Κουρασμένο. Ναι. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ χτες. Ναι. Για ήσουν στην αντιμαχία στον κύριο Ζαγόρα, μήπως βγήκες. Όχι, όχι. Κάποια στιγμή βγήκα το μεσημέρι, νομίζω το μεσημέρι. Έλα, πάμε ράκι, πάμε. Δεν, η φωνή σου είναι πολύ διαφορετική, τι να σου πω. Πρώτα απ' όλα σου εύχομαι περαστικά να λύσεις το πρόβλημα που έχεις. Δυστυχώς, φίλε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς. Σάχο, αυτά που δεν λύνονται είναι προβλήματα. Έτσι. Τα άλλα που λύνονται δεν είναι προβλήματα. Έτσι, όπως το λες. Είναι από αυτά που δεν. Να σε καλά. Να το παλέψεις. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω κάτι. Ακούω αρκετές μέρες τώρα και το μεσημέρι που τσιρίζανε και τα λοιπά. Mm-hmm. Όταν κάποιος έχει ένα μαγαζί, είναι δυνατόν οι απ' έξω να παίρνουν τηλέφωνο για το πώς θα κινήσει αυτός που έχει το μαγαζί ή την επιχείρηση να ακούει 1 εκατομμύριο γνώμης γύρω-γύρω. Όχι, θα δική κάνει. Του δεν είναι επιχείρηση. Θα κάνει αυτό. Δική του δεν ναι. είναι. Αυτός δεν βάζει τα λεφτά. Θα κάνει αυτό που θεωρεί αυτός σωστό, ναι. Έτσι δεν είναι, Ρεζάχο. Αυτό το μαγαζί είναι δικό του. Έτσι. Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός θα το χειριστεί όπως θέλει. Στους υπόλοιπους πέφτει κανένας λόγος. Εντάξει, κοίτα. Όμως ένα σημείο έχεις δίκιο. Αυτός θα αποφασίζει, αυτός βάζει τα λεφτά. Βέβαια, δεν μιλάμε για εργοστάσιο που βγάζει εδώ πλαστικά και αν δεν μας αρέσει το πλαστικό, εντάξει. Παίζονται με τις ψυχές και με τη διάθεσή μας, έτσι. Μπράβο. Ξέρεις όμως ποια είναι η διαφορά. Ναι. Ότι το λάθος που κάνει αυτός το πληρώνει αυτός. Σωστό είναι αυτό. Το λάθος που κάνουν γύρω-γύρω δεν το πληρώνει κανένας. Σωστό είναι αυτό που λες. Αυτή η οπτική γωνία είναι σωστό, βέβαια. Έτσι, γιατί αυτοί όλοι που βγαίνουν και φωνάζουν, αν γίνει κάποιο λάθος, θα βάλουν την ουρά στα σκέλια και κανένας δεν έχει να χάσει τίποτα. Σωστά. Θα κάνει αυτό που πιστεύει αυτός καλό για την ομάδα, φυσικά, και είμαστε εμείς καλοπροαίρετα να κριτικάρουμε, γύρω, έτσι. Μπράβο, για τους γύρω-γύρω λέμε. Θα πληρώσει κανείς τίποτα, θα πληρώσει κανείς το μάρμαρο, όχι. Αυτός θα το πληρώσει. Λοιπόν, κριτική να κάνεις καλόπιση και όχι να στηρίζεις και να φωνάζεις για το πώς θα διαχειριστεί ο άλλος τα λεφτά του και την περιουσία του. Έτσι. Δεν μας πέφτει λόγος, πρώτον. Δεύτερον, απόψε θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου και θα σου πω το εξής. Ο πιο αποτυχημένος προπονητής στην Εθνική Ελλάδος ποιος ήταν, ξέρεις? Αποτυχημένος. Ναι, αποτυχημένος.
Τα τελευταία χρόνια. Ο Ρανιέρη. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Μπράβο, αγόρι μου. Ο Ρανιέρη που έχανε από τα... Πού πήγε ο Ρανιέρη, Λέστερ και πήρε, Λέστερ και πήρε πρωτάθλημα. Ποιος είχε να αντιμετωπίσει Λέστερ Ζάχο. Είχε τη United, είχε τη Manchester City, είχε τη Chelsea, τη Liverpool, είχε την Arsenal, τη Liverpool. Δισεκατομμύρια Ζάχο. Σωστό. Λοιπόν, γιατί σας άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι να αυτά και τα λεφτά και να πάρεις το πρωτάκι και δεν μπορείς με αυτό και δεν μπορείς το άλλο. Η Chelsea δηλαδή... Ωραία, σωστό, ωραίο είναι αυτό. Να σου απαντήσω αν θέλεις. Ναι, πώς το πήρε. Θα σου πω πώς το πήρε. Ναι, για πες το πήρε... Η Αγγλία θα μου πεις εκεί. Εκεί είναι η Αγγλία που κοιτά πρώτα το προϊόν. Δεν βάζουν, δεν βλέπουν τη μικρή ομάδα να τη σταματήσουμε για να το πάρει Manchester ή Liverpool. Δεν εννοώ αυτό. Ναι, εκεί πρόσεξε λίγο, πρόσεξε. Εκεί ναι. Όταν χρειάστηκε, και μπορώ να σου πω, τη βοηθήσαν κιόλα. Στην Λέστερ πήρε και 2-3 σφυρίγματα. Αν μπορώ να σου πω και τα μάτς με 1-0 κέρδισε με κάτι πεναλτάκια. Για το μπάτζετ μιλάω. Καλά. Εδώ δεν γίνεται. Εδώ μπορεί να το πάρει η Λέστερ στην Ελλάδα. Μπορεί να το πάρει. Η Λέστερ ποιο είναι στην Ελλάδα. Ο Πανιόνιος. Ο Ατρόμητος. Ο Άρης ποιο είναι. Για το, γιατί είπατε για το μπάτζετ. Ναι. Λοιπόν, για το μπάτζετ μιλάω κι εγώ. Κι όμως η Λέστερ είχε το 1-10, να μην σου πω το 1-15. Από την Manchester City, από την Chelsea. Όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ, αλλά είχε υποπολαπλάσιο. Το 1-10. Εντάξει, είχε υποπολαπλάσιο. Λοιπόν, και πήρε το πρωτάθλημα, η Λέστερ, οι Αλεπουδίτσες, πήραν το πρωτάθλημα, Ζάχο. Λοιπόν, πρέπει, υπάρχουν διαφορετικές συγκυρίες και διαφορετικά πράγματα, Ζάχο. Όταν λοιπόν κάνεις μια ομάδα, που η μισή ομάδα, να μην σου πω η μισή, τα 3/4 και παραπάνω είναι πάνω από τα άντα, είναι δύσκολο. Για να κάνεις μια ομάδα λοιπόν, για να πάρεις το πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη τη δική μου πάντα, έτσι, και δεν μιλάω για την τσέπη του αλλού, θα κοιτάξεις την κατάσταση αυτή που είναι ο Άρης, να βρεις, και έχεις και το Χαριστέα, να βρεις παίκτες που θα είναι 22, 23 και επειδή δεν μπορείς να διαγωνιστείς σε ποιότητα τους άλλους που ζουν τα λεφτά, θα βρεις λοιπόν αυτούς τέτοιους παίκτες, να τους έχεις 2-3 χρόνια μαζί και θα βασιστείς στους πιτσιρικάδες στην ταχυδύναμη, δηλαδή να παίζουν μπάλα και να βγάζουν το αλλού τη γλώσσα έξω. Δηλαδή, Ράκη, ένα λεπτό. Μόνο... Ωραία, δεν διαφωνώ αυτό που λες. Αν γίνουν έτσι όπως τα λες και μπορώ να σου πω και στο 100%, μπορώ να σου πω στο τέλειο βαθμό. Μπορεί αυτή η ομάδα να πάρει στην Ελλάδα πρωτάθλημα, αυτό λες. Ζάχο, κάποια στιγμή όταν φτάσεις 1, 2, 3, στο δεν θα φτάσεις ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσεις. Γιατί να σου πω κάτι, όλα τα πράγματα, ακουζάχω στη ζωή, όλα τα πράγματα έχουν μια αρχή και ένα τέλος, εκτός από το λουκάνικο που έχει δύο. Λοιπόν, κάποια στιγμή έρχεται και έτσι είναι, Ζάχο. Ωραία, έξυπνα τα πράγματα. Λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται και παρέρχεται. Κάθε ομάδα κάνει τον κύκλο της. Εσύ πίστευες ποτέ με τον Άρη ότι Άρης θα φτάνει σε αυτά στο μπάσκετ, σε αυτό το χάλι? Το πίστευες όταν το 80 πετούσε εκείνη η ομάδα? Όχι, και πήρε 10 παπαδίματα στη σειρή. Απλώς εγώ θα κάνω μια παρατήρηση, γιατί τα τελευταία χρόνια όλοι παρακολουθούμε ελληνικό πρωτάθλημα και ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ότι δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ελληνικό πρωτάθλημα είναι ότι αν δεν ελέγξεις το παρασκήνιο δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Να ρωτήσω είτε κάτι με τον ένα, είτε με τον μου. Άλλον. Ναι, πείτε μου. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Πείτε μου, ναι. Η Λάρισα που πήρε το πρωτάθλημα έλεγχε το παρασκήνιο. Ωραία ερώτηση. Και υπάρχει απάντηση. Η Λάρισα όταν πήρε το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, να μου απαντήσει ο μικρός, θέλω λίγο. Όχι, θα σου απαντήσω εγώ γιατί δεν ζούσε τότε. Δεν υπήρχε, αλλά δεν ζούσε. Θα σου πω εγώ που ζούσα. Θα σου πω εγώ που ζούσα. Όχι. Αλλά ξεχνάς κάτι. Τότε δεν υπήρχε Champions League και δεν υπήρχαν δισεκατομμύρια. Δεν υπήρχαν. Τι υπήρχε? Επειδή και εγώ θυμάμαι και είμαι μεγάλος, υπήρχε το κύπελλο εθνών, υπήρχαν οι διεθνείς αγώνες. Υπήρχαν τα ρεάκια, τα δισεκατομμύρια τώρα. Υπήρχαν τα 20-30 εκατομμύρια όταν μπήσω στους ομίλους του Champions League. Αυτά δεν υπήρχαν. Τι μου λες τώρα? Δεν υπήρχε. Ζάχο, αυτά δεν υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε και ρήτρα 200 και 300 και 400 εκατομμύρια για έναν παίχτη. Ωραία, ναι, όχι, αυτό τα λεφτά ανεβήκαν, αλλά ανεβήκαν και άλλα πράγματα. Ανέβηκαν οι απολαβές, ανέβηκε η ζωή, ανέβηκαν πολλά πράγματα. Διάβασε στην Μπαρσελόνα ποιον πήρε και τι ρήτρα του έβαλε σήμερα. Ναι, πήρε τον... τον Πιάνης, 400 εκατομμύρια τον έβαλε. Μπράβο. Ξέρεις τι θα πει 400 εκατομμύρια ρήτρα? Ότι δεν θα τα δώσει κανείς για να πάρει τον Πιάνης, αυτό. Λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να λες ότι δεν υπήρχαν αυτά τα δισεκατομμύρια, αλλά ανεβήκαν και άλλα πράγματα στη ζωή. Ο Ρονάλντο πόσα δις πήρε, ο Μέση πόσα δις πήρε, ο Εμπαπέ τώρα που είναι 23 χρόνια, 24, μέχρι να φτάσει στα 32 πόσα θα πάρει. Θέλω να σου πω ότι τα πράγματα αν τα βάλεις σε μια σωστή βάση και κάνεις ένα σωστό προγραμματισμό, μπορείς να δεις και εσύ μια άσχημη μέρα. Αυτό θέλω να σου πω. Ωραία, και να σε ευχαριστήσω, φίλε.
Να σε καλά. Και εγώ να σε καλά και σου εύχομαι να το ξεπεράσεις. Να σε καλά. Καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να πω, δεν είναι προσωπικό πρόβλημα, είναι στο σπίτι. Εντάξει, τώρα η φλακιά που το είπα, τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι ο πατέρας μου, έχει ένα πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Μετά μία γραμμή. Ήθελες να πούμε και για μπάσκετ, Κακόμοιρε Στέλιο και Κακόμοιρε Ζάχο και για Τόσκο. Κάτι για Τόσκο είπαμε. Κάναμε ένα σχόλιο. Όντως υπάρχουν συλλήψεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει συνέχεια και πρέπει να υπάρχει, διότι αν δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω εγώ. Δηλαδή φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Τώρα θα μου πεις, αν υπάρχει, ρε φίλε, τιμωρία, εσύ τι λες, δεν ξαναγίνει τίποτα? Όχι. Μπορεί να ξαναγίνει. Στη βλακία, η ανθρώπινη βλακία να νίκεται, έτσι. Αλλά λες, ρε παιδί μου, ότι έστω 1% μπορεί κάποιος να πει κάτσε εδώ πέρα. Μπορεί να, όσο και βλαμμένος να είναι, να πει κάτσε εδώ πέρα. Μπορεί να τη βάψουμε άσχημα. Λοιπόν, πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μιλάμε για το Τόσκο, έτσι. Και πρέπει εκεί που φαινόταν, επαναλαμβάνω, ότι η αστυνομία για έναν περίεργο λόγο. Δεν 4-5 μήνες είχαν περάσει, 6 μήνες, και δεν βλέπαμε φως. Τελικά βλέπαμε ότι γίνονται δουλειά, υπάρχουν συλλήψεις και ελπίζουμε να υπάρχουν και περισσότερες, όχι συλλήψεις, να την πληρώσουν, επαναλαμβάνω, εγώ δεν θέλω να μπει αθώος φυλακή, να την πληρώσουν αυτοί που πρέπει, και προς παραδειγματισμό λόγω και για τους υπόλοιπους, έτσι, για όλους τους βλαμμένους που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν κάτι ανάλογο. Δεν ξέρω αν. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος να διαφωνήσει, γι' αυτό πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά, αν μπορούμε να πούμε, Στέλιο, κάτι και για μπάσκετ, να ακούσουμε και μία-δύο γραμμές. Και φυσικά έρχεται μετά Γιώργος Ζαγόρας. Δεν θα το κουνήσετε, Ρούπι, πάντα στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 8 λεπτά. Να μην πάρουμε γραμμές, έτσι, να κάνουμε τον επίλογο. Είναι 8 λεπτάκια μέχρι να τα πούμε. Μόνο τον επίλογο θα προλάβουμε. Τον επίλογο να κάνουμε. Γιατί, εντάξει, χύμαρο στα τηλεφωνήματα, έτσι. Ευχαριστούμε και για την ανταπόκριση και για την αγάπη του κόσμου. Καλό είναι αυτό. Έτσι. Άρα να μην ανοίξουμε τις γραμμές, να πούμε έτσι δύο πραγματάκια και να δώσουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Ζαγόρα, που σίγουρα για άλλο ένα ακόμη βράδυ θα κρατήσει συντροφιά όχι μόνο τους ακροατές στο Λίμπερο και όλη τη Θεσσαλονίκη, πιστεύω. Όλα με τη ζούγα. Όλα τα νεκτοπούλια έτσι. Φοβερός ο Γιώργαρος. Λοιπόν, άρα πάμε τότε να κάνουμε έτσι ένα μικρό, αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα, άμα θες να πούμε δύο κουβέντες για το μπάσκετ, που πραγματικά εκεί η κατάσταση, αν αυτό που φημολογείται, που λέγεται ότι απλά δεν τους ήρθε ακόμη σαν νομολογία, ας το πούμε, σαν τελεσίδικη απόφαση της FIBA, ότι δεν θα μπορεί κανείς πλέον, καμιά ομάδα με μπαν, να κάνει μεταγραφή, αυτό σημαίνει, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, αυτό σημαίνει τουλάχιστον για τον Άρη σίγουρα, και για τον ΠΑΟΚ νομίζω, αλλά πιο πολύ για τον Άρη, δύο πράγματα. Από ό,τι άκουσα, ο Άρης Κωστάρη σε αυτούς τους παίκτες γενικότερα και τους έχει τρελάνει και όλους τους διακανονισμούς, και ελάτε για νέο διακανονισμό, και όπως καταλαβαίνεις εξαντλήθηκε και υπομονή και κάποιο, όσο καλό προαιρετός και να είναι. Το συνολικό ποσό είναι, αν άκουσα καλά, είναι 800 χιλιάρικα. Δηλαδή, αν έχεις 500 χιλιάρικα, το τελειώνεις το ζήτημα. Έτσι. Το τελειώνεις, λες εσύ πόσα θέλεις, 80. Για να μην σε πρίζω κάθε 5 μήνες, από τα 80 που σε χρωστάω σου δώσω 50. Είσαι ok, εγώ θα έλεγα ναι. Ξεκάθαρα. Να τα πάρεις κιόλας μπράφ, έτσι. Ναι, αυτό ναι. Τελείως. Άρα τα 800 είναι 500. Άρα ολόκληρος Άρης τώρα μιλάμε, έτσι. Μπασκετικός Άρης, που είναι τελείως διαφορετικό από τον ποδοσφαιρικό Άρης. Τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν μπορεί να βρει 500 χιλιάρικα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει 500 χιλιάρικα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι και συνδυασμός, είναι το timing κακό όμως. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Είναι και ο κορονοϊός, και τα έσοδα που δεν υπάρχουν. Μόνο που στέλνει ο κορονοϊός είναι τώρα και το πρόβλημα είναι 4-5 χρόνια. Και δεν βρίσκονται αυτά τα 500 χιλιάρικα, έτσι. Επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο αυτό το πράγμα. Γίνεται χειρότερο αυτό. Ωραία. Το άρα, ή βρίσκονται αυτά τα λεφτά, ή τέλος πάντων τα μισά, για να ξαναπάμε σε διακανονισμούς και ξανά λίγα-λίγα και τέτοια. Εγώ αυτόν τον λύσον δεν είμαι. Τον λύσον των 500 είμαι και πάρε να τελειώνω. Ή. Πάλι θα το πω συνέχεια, να μην κρυβόμαστε, δεν μπορούμε και να κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας, διότι είμαστε πιο χοντροί από το δάκτυλό μας. Η λύση είναι μία. Και για τον Άρη και εσύ προφανώς για την ομάδα σου. Είναι μία η λύση. Υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, έτσι. Κατάλαβες ποια είναι η λύση. Προς τα εκεί βλέπω. Εγώ κάνω έτσι μια κολομαντεψιά, ρε παιδί μου. Αυτό βέβαια, αυτό θα φέρει βέβαια πρόβλημα σε ανθρώπους και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν βάλει το όνομά τους όσον αφορά με τα χρέη της ομάδας, έτσι, με τις υπογραφές του. Εκεί παίζεται λίγο τώρα το παιχνίδι.
Εγώ είμαι τη λύσεω να. Τη λύσεω. Ποιο δεν είναι αυτή, να βρεθούν αυτά τα 500 χιλιάρκα. Δεν μπορεί να, βρεθεί, να βρει ο Άρης, παιδιά, 500 χιλιάρκα. 500 χιλιάρκα. Εντάξει. Τι να πω, είπαμε. Όπως είπε και ένας φίλος προηγουμένως, ο Άκης, ποιος ήταν. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, Άκη, αλλά τότε, τότε ήταν και 1980-90, άντε μέσα είναι δεκαετίες του 90. Τώρα έχουμε 2020, έτσι. Για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ υπήρχε μια. Μια διαφωνία έντονη εντός διοικητικού συμβουλίου. Κλωτσομπούνια πέσαν, κατάλαβα. Για το. Όχι, δεν έπεσαν. Όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, κάτι χαστούκια μόνο. Για την επιλογή του Μέξα και για την επιλογή του team manager. Η μία πλευρά που ήταν ο κύριος Χατζόπουλος, ο οποίος είναι επιφανής επιχειρηματίας, γνωστός για τα αισθήματά του για τον ΠΑΟΚ, που είναι τα τελευταία 10 χρόνια χορηγός στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος θα βάλει και κάποια χρήματα. Ήταν της άποψης ότι. Να πάρουμε τον, να συνεχίσει ο Μέξας, η εισήγηση του πρώην team manager της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου πρώην team manager Τέλης Ουρνατζίδης. Μία πλευρά της Διοικητικού Συμβουλίου διαφώνησε και εφόσον διαφώνησαν, πήγαν στον Κατσάρη και είπαν ότι κάτι εμείς δεν διαφωνούμε με αυτό το πράγμα κτλ. Παρενέβη ο Κατσάρης, έγινε ένα μπάχαλο τέλος πάντων, πάγωσαν όλα τα θέματα και ουσιαστικά. Ήταν λίγο στον αέρα τις τελευταίες μέρες η εξέλιξη στην ΚΑΕ, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε ΔΣ. Και γι' αυτό αναβλήθηκε, ήταν σήμερα προγραμματισμένη να γίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να οριστεί και νέο Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Ναι. Αναβλήθηκε αυτή η Γενική Συνέλευση. Θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Και όπως όλα δείχνουν, ότι αυτό το χάσμα με τον ΑΜΒ τρόπο. Θα γεφυρώθει, ναι. Γεφυρώθηκε και ουσιαστικά. Εγώ, άμα θέλετε να κάνω μια μαντεψιά, λέω ότι θα συνεχίσει και ο Χατζόπουλος και ότι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ θα είναι ο Μέξας. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, επειδή άκουγα και τον Νίκο τον Μοσχοβίτη έτσι προηγουμένως, το ή χθες ήταν σήμερα, γιατί είμαι και λίγο και σε αλλού μερικές στιγμές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπαν, αλλά είναι πρώτου μπαν. Δηλαδή έχει κάποιες περιπτώσεις που είναι σχεδόν μπαν, έτσι. Ναι, μπορεί, άμα τον καταγγείλουν και άμα τον έκανε, μπορεί να φάει μπαν. Άμα δεν πληρωθούν, θα τον καταγγείλουν. Αυτό ακριβώς. Άμα δεν τον πληρώσεις. Στο όριο παίζει και ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Αθηναίου, νομίζω, τα έλεγε ο Νίκος. Ο Αθηναίου και ένας-δύο, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Τρεις νομίζω. Τρεις είναι, τρεις οι παίκτες. Εντάξει. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα αυτή που περνάμε. Τώρα θα δείξει, αλλά η μαντεψιά μου και η εκτίμησή μου είναι ότι. Όλα θα λοιπόν, έτσι. Είπαμε, θα πάρουμε ένα φίλο που ήταν επίμονος, θα του δώσουμε ένα μισή λεπτάκι, δύο λεπτάκια μάξιμου να μας πει την άποψη του. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, γεια σου. Καλησπέρα, δεν είμαι μόνος. Γεια και ο Στέλιος και ο Στέλιος Ζάχος, με λίγα λόγια. Γεια, καλησπέρα, καλησπέρα. Μιχάλη με λένε από Στοχόλμη. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα και εσένα. Σ' ακούμε. Μη μου πεις ότι... Έλα, σ' ακούμε, γιατί προφανώς... σ' ακούμε. Έλα, μ' ακούτε, γιατί έκανε κάτι παράξενο. Ναι, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Κάτι εσύ προφανώς... τέλος πάντων, πάμε, σ' ακούμε. Οκ, okay, το παράξενο... Ακούγα το ράδιο πριν και ακούγα τον Νίκο. Τι έγινε όταν αλλάξατε κόσμο στο στούντιο. Τον Νίκο, ποιο Νίκο? Το Νταγιάννη σαν το παιδί, Νίκο. Δεν υπάρχει κανείς Νίκος. Μήπως μπερδέψετε εμένα? Στέλιος είναι, ο Στέλιος είναι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Στέλιος Παπαντονίου. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε. Θα πω δύο λόγια για το μάτς αύριο, ναι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Σ' ακούμε. Από ό,τι άκουσα εγώ, η ΑΕΚ πίσω θα έχει πρόβλημα. Ο Χουλτ ήδη έφτασε εδώ στο Χόλμη σήμερα. Ναι, δεν θα είναι ο Χουλτ. Ναι, έφτασε εδώ στο Χόλμη. Έφυγε το πρωί από κάτω και ήρθε πάει ο Χουλτ. Έχει κλείσει με ομάδα εδώ. Ο Μπακάγιος είναι δραματίας, δεν παίζει. Mm-hmm. Και υπάρχει ερωτηματικό και με το center back, το Ούγγρο, το Συντρίσκι, πώς το λέμε. Συγκρίσκι, το Συγκρίσκι. Ναι. Τσέχος είναι αυτό, τσέχος όμως. Τέλος πάντων. Ναι, έπαιξε δύο μάτσα πάντα και μάλλον είναι μεγάλο ερωτηματικό. Οπότε πίσω και έχει θέμα η ΑΕΚ. Δεδομένο ότι έχει θέμα γενικότερα και αυτοί να παίζαν πάλι έχει θέμα η ΑΕΚ η πίσω. Η αδύνατη γραμμή είναι η αμυντική της ΑΕΚ. Όσο και να φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί δεν έτρωγε πάνω από δύο γκολ. Έφυγε και ο Χουλτ, θα αναγκαστεί να κάνει τι. Καταλαβες. Ναι, προχθές έπαιξε ο Χουλτ. Όχι, όχι, ναι, προχθές έπαιξε. Προχθές έπαιξε. Στο Χαριλάου στο ημιτελικό δεν έπαιξε. Δηλαδή το ξέραν ότι θα φύγει και δεν το βάζανε το Χουλτ. Έτσι κι αλλιώς. Άσχετα. Με το Ολυμπιακό έπαιξε. Ήταν τελευταίο παιχνίδι, ναι. Όντως δεν υπήρχαν. Οπότε έχει δύο μείον στην άμυνα η ΑΕΚ. Και αν δεν παίξει και το σέντερ μπακ ο Τσέχος, είναι τρεις.
Εντάξει, κοίτα, θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Λογική λέει ότι θα σκοράρει, αλλά και μπροστά είναι καλή ΑΕΚ όμως, έτσι. Είναι καλή ΑΕΚ μπροστά. Από αυτό σας έλεγα. Εγώ πιστεύω κέντρο και μπροστά αύριο για, για αύριο και είναι καλύτερο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ έχουμε πολλές απουσίες. Όπως είναι. Θα δείξει. Οπότε θα δείξει. Ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε εκμεταλλευτεί πίσω την άμυνα και παίξει, να το πω, να μην βγει, ξέρει, σαν τη βούρα να πούμε, πρέπει λίγο να το παίξει λίγο τακτικά το παιχνίδι. Έστω και με ένα γκολ να πάρει τους βαθμούς. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε με αυτό, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, καπάρω στη δεύτερη θέση. Έτσι, δεν είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Για να δούμε. Όσο για εμάς φέτος διακοπές δεν έχει παιδιά, εδώ υπάρχει απαγόρευση τουλάχιστον μέχρι 30 Αυγούστου. Κακά μαντάτα, ακόμα πεθαίνουν 50-60 άτομα κάθε μέρα. Εδώ δεν ξέρω αν τα λέτε κάτω ή σταματήσουμε. Όχι, κάτω δεν τα λέμε, αλλά μαθαίνουμε γενικότερα το τι γίνεται και στις άλλες χώρες και μαθαίνουμε και για τη Σουηδία, η οποία ακολούθησε μια διαφορετική πολιτική στο θέμα της πανδημίας. Πληρώνουν ακόμα άσχημα, δύσκολο. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Ωραία, να είστε καλά, Μιχάλη. Την υγεία και γεια σας. Έτσι, 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 όπως το είπες, όπως το είπες. Εμείς προσέχουμε. Οι άλλοι τι κάνουν. Λοιπόν, επίλογος, Στέλιο, λίγα είπαμε για τον μπάσκετ. Πιστεύω θα μας δοθεί η ευκαιρία και στον Άρη. Τα πράγματα είναι ψηλοτραγικά. Έτσι, ο μεγαλομέτοχος ακόμη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γίνω κακός με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο οποίος, άμα διάβασα καλά, περιμένει, λέει, κάτι συναλλαγματικές που είχε δώσει, δεν ξέρω τι έγινε αυτό, 35.000-34.500 να πληρωθούν για να δώσει τις κωμικοτραγικά πράγματα. Περιμένουμε. Θα τρέξει το ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν και τα μάτς στο play-off. Αύριο έτσι. Τα μάτς θα δούμε. 7 και 4 το επαναλαμβάνουμε. Παναθηναϊκός Άρης και 9 η ώρα το μόνο μάτς που έχει και έτσι πολύ σημασία βαθμολογική. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Επίλογος. Μόε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα κλασικά. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Και ελπιστώ την επόμενη φορά να έχουμε εξελίξει στο μπάσκετ ευχάριστες προκειμένου να μπορέσουμε να. Το 20 ευρώ που θα μου δώσει, θα σου δώσει και μια ζαμπονατυρόπιτα. Τώρα τζάμπα να την πάρει για τον δρόμο. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο είπαμε είναι τα παιχνίδια, άρα Ράδιο Μαρμίτα ξανά την Πέμπτη στις 9 η ώρα. Ο Τάσος θα είναι φυσικά αύριο στις 9 η ώρα εδώ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Εγώ δεν θα είμαι στις 7 και 4. Αλλά επαναλαμβάνω, μένετε εσείς συντονισμένοι πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Έρχεται φουριόζος Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μη ζητάτε ωράριο, δεν τελειώνει. Εγώ θα το πω, δεν τελειώνουν οι ώρες ποτέ, οι εκπομπές ποτέ στην ώρα τους, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι και να λέει ο κύριος Διευθυντής, δεν τελειώνουν οι εκπομπές στην ώρα. Και εμείς τώρα είναι 11 και 3 λεπτά. Δεν έχουμε τελειώσει την ώρα μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Στέλιο Παπαντονίου, πάντοτε εδώ, αρρωγός και του ραδιοφώνου και της εκπομπής. Δεν έχουμε να σας πούμε τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ.